για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοσκοπορχοπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμε, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα αναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε μια γνήμια θετικιά ζουμουσάδα! Τι κάνετε, πουλάκια μου, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα! Γεια σου, Batman! Γεια σου, Batman! Δευτερίλα παντού στην ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι, μόνο εδώ θα το ακούσετε αυτό. Σε αποκλειστικότητα βγάλε και αράχνη Αναστασία, ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Αυτά με τις αποκλειστικότητες πεθαίνω. Βγάλε αράχνη, βγάλε το Spider-Man! Ωραία πράγματα λοιπόν. Ελάτε, κοπιάστε και σήμερα, γιατί έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για σας και έχουμε και υπερατού δωράκλα. Έχουμε δώρο σήμερα, ζηλευτό, ακριβοθόρητο και αρκετά ακριβό, έχω να πω. Σήμερα δίνουμε μία καταπληκτική ηλεκτρική σκούπα Bosch. Το λέω με σούπα χ. Bosch. Σκούπα με υψηλή απορροφητικότητα και ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Δεν την παίρνετε τη σκούπα δηλαδή για λίγο, για μια ζωή. Σκουπάρα από την Bosch και βέβαια την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θέλω να σου πω ότι το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου με κάθε στεγνοτήριο Bosch η ηλεκτρονέτ δίνει και ένα ατμοσίδερο Bosch. Δηλαδή παίρνετε ένα στεγνοτήριο και έχετε δώρο και ένα ατμοσίδερο Bosch. Τα νέα στεγνοτήρια Bosch ακόμα πιο οικονομικά στην κατανάλωση του ρεύματος, φροντίζουν τα ρούχα σας, αντέχουν στον χρόνο, γλιτώνετε από το άπλωμα των ρούχων έξω που βγαίνει η άλλη από κάτω. Ρε εσύ, κύριε Ευτέρπη, έλα πιάμε τα ρούχα. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι γλιτώνετε την κρίνια, γλιτώνετε την κρίνια της από κάτω, είναι και ότι δεν γεμίζουν με στίγματα, με καυσαέρια, με λεκέδες τα ρούχα σας έξω. Η ατμόσφαιρα είναι χάλια. Όταν βλέπεις αυτό που αναπνέεις, όταν μπορείς να το δεις αυτό που αναπνέεις, είναι βρώμα η δουλειά. Γλιτώνεται λοιπόν άπαξ διαπαντός και είναι όλα όμορφα και ωραία. Χορηγός πρώτης ώρας λοιπόν, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ξαναλέω, με στεγνοτήρια Bosch αυτό το διάστημα και δώρο ατμοσίδερο Bosch. Εμείς σήμερα δίνουμε μία σκουπάρα, ηλεκτρική σκούπα Bosch. Και μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το τηλέφωνό σας, το σταθερό που θα μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία, θα το κάνουμε έτσι όμορφα. Αυτό είναι το ένα δώρο. Το άλλο δώρο είναι τριήμερο στις Θερμές. Να πάρετε την σύζυγο, να πάρετε το σύζυγο, να πάρετε την κοπέλα σας. Να πάρετε το αγόρι σας, το έτερό σας σήμιση που δόγεται σε εκτίμηση. Να πάρετε τον άνθρωπο που αγαπάτε και να πάτε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να πάτε να γουστάρετε, να διώξετε τα άγχη από πάνω σας, να αφήσετε πίσω τις έγνοιες της καθημερινότητας. Να δεν βγαίνουν τα λεφτά, να η πιστωτική, να το δάνειο, να η ενεργεία, να η τρόικα, να το μνημόνιο, να το άγχος, να τα δίδακτρα, να ο έφια, να οι εφορίες, αφήστε τα αυτά. Πηγαίνετε εκεί ή μάλλον να το πω σε προστακτική εδώ πέρα εντόπια, πάντε και θα γουστάρετε. Πάντε, όταν λέω κάτω, κατεβαίνω στα μέρη του μπαμπά και λέω πάντε, με κοιτάνε, τι πάντε, πάντε. Όπως τα λέμε εμείς είναι το σωστό. Στους κουμπλεξικούς της Χάρτινης που βγάλανε πανό καλαμάκι ρε, θέλουμε να τους πούμε ότι τον Αθανάσιο Διάκο τον σούβλησαν, δεν τον καλαμάκωσαν. Μόνο εσείς το λέτε έτσι. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, όσοι δηλαδή δεν το παίζουν πρωτεβουσιάνοι, το λέει σουβλάκι. Εσείς το λέτε καλαμάκι. Το καλαμάκι είναι αυτό που ρουφάνε τον καφέ. Βάλε ένα σουβλάκι λοιπόν χοιρινό ή κοτόπουλο και ρούφα το φραπέ άμα μπορείς. Αυτό είναι το καλαμάκι. Το κάνατε και πανώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Να σας πω φυσικά Αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημητρίου στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά εναντίον ΑΕΔ, με καταπληκτικά σφολιατοειδή τώρα το πρωί, καφεδάκι πριν πάτε στη δουλειά, ψωμάρες το μεσημέρι και σικάλεως και για διαβητικούς και
καταπληκτικά γλυκά και τούρτες υπέροχες με ό,τι απεικόνεις θέλετε πάνω για τα παιδάκια σας. Είστε αγοροπατέρας και Ben 10 και ήρωες με πιτζάμες και Paw Patrol και Spider-Man και Batman και δεν ξέρω τι άλλο και Superman. Είστε κοριτσοπατέρας και Frozen και Φραουλίτσα και τι άλλο έχουμε, Σοφία η Πριγκίπισσα και Barbie και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να πούμε έχει και Twinks. Και ό,τι υπάρχει να πούμε σε κοριτσίστικο, τα έχουμε και τα δύο όπως βλέπετε, είμαι καβατζωμένος και με τις δύο περιπτώσεις. Εκεί στα Ρωτοζαγροπλαστεία Νικολαίδης, υπέροχο. Και παγωτάρες βέβαια, γιατί ακόμα, όπως είπαμε, έχουμε 70 Αυγούστου και η καταπληκτική γεύση Velvet Bosco που είναι δική του πατέντα. Τι είχαμε από την Παρασκευή το πρωί που κάναμε εκπομπή και μετά. Καταρχήν, σουκού. Χωρίς πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι το τελευταίο, το πεταμένο, το μίασμα, το χειρότερο. Μπορεί να είναι η ντροπή των πρωταθλημάτων του κόσμου, όμως εμείς με αυτό μεγαλώσαμε και αυτό γουστάρουμε. Είναι τα γνωστά Βύχια 2018. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Βύχας με το που μπαίνει ο Οκτώβρης είναι πλέον θεσμός. Ένας ξερός γαϊδουρόβυγας. Δεν ξέρω αν είναι επειδή δείχνουμε γαϊδουρινή υπομονή, αλλά να πω ότι πήγα σε γιατρό και μου λέει το τσιγάρο λέει το κόβεις. Γιατρέ, sorry, όχι εδώ, κάτω, Μελοπόννησο, το καλοκαίρι το ίδιο πράγμα. Κόβεις λέει το τσιγάρο. Γιατρέ, όχι, λέει κοίταξε, αυτά είναι ανθρώπινα, είναι αδυναμίες, πρέπει να το κόψεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό στη βίγα είναι. Γιατρέ, θέλω. Όχι, πραγματικά πρέπει να έχεις αυτό έλεγχο. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, λέει, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Παιδιά, μεγαλώνεις αυτά, είναι λέει μια κακή συνήθεια. Κόψτε. Τραβάει μια τζούρα από το τσιγάρο ο γιατρός. Και αυτό λέει το πράγμα είναι λέει ξεκάθαρο. Είναι λέει από το τσιγάρο. Γιατρέ, δεν καπνίζω. Δεν καπνίζεις τώρα, δεν καπνίζεις κι εσύ. Δεν. Εκτός επειδή γουστάρω κάτι καπνιστά, να πούμε κάτι μπριζολίτσες καπνιστές, κάτι τυριά καπνιστά, να πούμε κάτι μπριζόλες καπνιστές αυτά κτλ. Αν είναι έτσι, από εκεί, ναι. Ή επειδή λέω συνέχεια στην εκπομπή που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, γι' αυτό. Λέω εγώ τώρα. Όχι, λέει πρέπει να το κόψει. Εντάξει, έγινε, ό,τι πεις. Ό,τι πεις εσύ. Αυτά για το Βύχα, μικρή παρένθεση. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης νούμερο 3. Μετά από την ποινή της ΑΕΚ, δικαιότατη ποινή, διότι γίναν έσχοι στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όλο το επικοινωνιακό επιτελείο, όλες οι αδέκαστες πένες, τα πληκτρολόγια, οι φωνούλες στα μικρόφωνα λύσαξαν μετά από το πρωτόδικο αυτό μείον 3 της ΑΕΚ. Λύσαξαν να κάνουν τι, να εξομοιώσουν ένα περσινό μείον 9, 10 κυκλισμένο το θυρών, 30 εκατομμύρια χαμένα, ένα πρωτάθλημα κλεμμένο μετά από 33 χρόνια, να το εξομοιώσουν με μια ποινή στην αρχή του πρωταθλήματος που είναι μείον 3. Και καθίστε κιόλας, να δούμε, περιμένετε κιόλας. Περιμένετε κιόλας να δούμε αν θα μείνει. Λύσαξαν να εξομοιώσουν. Όχι, δεν θα σας κάνουμε το χατήρι. Και όποιος το καταπίνει αυτό αμάσιτο είναι μπούφος. Συγγνώμη για τα ζωάκια, τα γλυκύτατα, βέβαια δεν ξέρω κανέναν να έχει κατοικίδιο μπούφο. Τζακ, φέρε μου την εφημερίδα! Έτσι κάνει ο μπούφος, Αναστασία. Πώς κάνει ο μπούφος, ρε παιδί μου. Απλά είναι μια λέξη, υπάρχουν λέξεις που γεμίζει το στόμα σου. Τι μπούφος που είσαι, δηλαδή αυτό το μπού με το φου, καταπληκτικό παιδιά, γεμίζει το στόμα. Το ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου, είσαι μπούφος. Ή είσαι βλάξ. Προσέξτε, όχι βλάκας, βλάξ, το αρχαίο. Διαβάσαμε διάφορα, μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν. Πάνω να μας πείσουν ενώ έχουν αφαιρεθεί τα 3 τελευταία χρόνια 17 βαθμοί! 17 βαθμοί από τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Μας έχουν πάρει 17 βαθμούς. Με πιο τρανταχτή περίπτωση πέρσι, την αλακάρτ τρομοκρατία. Αχ, δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε. Αν είναι 0-0, βγαίνουμε. Αν είναι 1-0, χάνουμε του καθαρό γκολ του Βαρέλα, δεν βγαίνουμε. Ναι, αυτοί στην αρχή μας είπαν ότι εμείς θέλουμε, αλλά μετά είπαμε ότι δεν θέλουμε. Και μετά αυτοί είπαν ότι εμείς βγαίνουμε, αλλά μετά όμως μας είπαν ότι υπάρχει μια φωτογραφία που. Και μετά εμείς είπαμε, όχι, τώρα δεν βγαίνουμε. Τα γνωστά πέρσι τα θέατρα. Για μια χαρτοτενία και για μια φωτογραφία. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πάνε να μας πείσουν λοιπόν, τα 3 τελευταία χρόνια έχουν αφαιρεθεί 17 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
και έχουν αφαιρεθεί 6 από την ΑΕΚ, 6 μαζί με αυτούς 3 προχθές, 6 και 3 από τον Γαύρο. Ο άλλος που έρχεται και ετοιμάζει πραγματάκια, να ξέρετε, καμία φιλία, καμία. Η μόνη φιλική σχέση που δέχομαι είναι η φιλική εταιρεία. Τους θυμάστε? Αυτούς. Για τη φιλική εταιρεία λέω και για τη φιλική εταιρεία την ταινία μετά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λύσαξαν λοιπόν, λύσαξαν να εξομοιώσουν την περσινή κλοπή, η οποία ήταν η κλοπή της 50ετίας, με μείον 3 που έφαγαν τώρα γιατί έγιναν έσχοι. Γίναν οδομαχίες. Βέβαια, το επιχείρημα κόλαφος του δικηγόρου της ΑΕΚ που τρέλανε την πηξίδα μου, τρέλανες την πηξίδα μου και πάω όπου πας. Αυτό τι ήταν, Βικτωρία Χαλκίτη? Κακά κορίτσια. Να λοιπόν τώρα ένα θέμα που βάζω στην Αστασία. Τρελέ. Α, όχι! Ας το, Ευρυδίκη! Ευρυδίκη, ρε! Ευρυδίκη! Ευρυδίκη! Και δεν είναι τυχαίο, διότι Ευρυδίκη. Κάθε δίκη δηλαδή. Every trial. Πώς το έλεγε ο άλλος, κάθε λέξη έχει κάτι ελληνικό μέσα. Ο πορτοκάλος στο γάμο στα ελληνικά. Tell me any word. Και του λέει η κοπέλα, any word has a Greek word inside. Έλεγε. Λέει, οκ, okay, μέσα είναι πορτοκάλος. Κιμόνο. 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 Του λέει, πες μου το κιμόνο. Oh, of course. Κιμόνο. Κιμόνας means winter in Greek. So, what do you wear in the winter time? You wear a kimono. So, there you are. Kimono. Χειμώνας λέει σημαίνει kimono. Από το χειμώνα είναι η λέξη. Λοιπόν, every δίκη, every trial. Το τι δεν έχουμε ακούσει. Σε δίκες, καλά, τα δύο δάχτυλα του Νάβα, τα δύο μεσαία δάχτυλα που τα σήκωσε και πήγε στον αθλητικό δικαστή και είπε ότι είναι 1-1 το σκορ, μαέστρο. Και ο άλλος το δέχτηκε. Μπράβο, ρε Λεβέντη. Μπράβο, ρε Δερβίση. Καταπληκτικό κόλαφο το επιχείρημα. Ο άλλος που έφεγε την καρέκλα στο κεφάλι και λέει, α, ο αέρας της σήκωσε, λέει, την καρέκλα και την έφεγε στο κεφάλι. Τι αέρας ήταν αυτός, ρε παιδιά, που μιλάμε για 52 μποφόρ. Έχουμε ακούσει διάφορα, τέλος πάντων. Του πιάσε τον ποπό, λέει, για να κάνει, να του κάνει, λέει, τεστ προστάτη. Μόνο αυτό δεν ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν τώρα το επιχείρημα έπος του δικηγόρου της ΑΕΚ που λέει το εξής. Το ρωτάει, άκου Αναστασία, εσύ θα πεις που σε ένα νέο παιδί, δηλαδή με πιο καθαρό μυαλό από το δικό μας, γιατί το δικό μας είναι κουρασμένο. Λέει, κύριε πρόεδρε, δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Είμαστε αθώος περιστερές, τα λέω με ελεύθερη απόδοση μέχρι να φτάσω σε αυτό το οποίο είναι αυτολεξί όμως. Λέει, συγγνώμη αν ενοχλώ, λέει ο πρόεδρος. Η ρήψη Μολότοφ δεν είναι, λέει, βιοπραγιά. Όχι, κύριε πρόεδρε. Τι είναι? Είναι, λέει, ρήψη. Άφωνοι όλοι, το βλέμμα της κουκουβάγιας που είχαν τα βιβλία του δημοσίου στο δημοτικό πίσω. Ξαναρωτάω, λέει, η ρήψη βόμβας Μολότοφ δεν είναι βιοπραγιά? Όχι, λέει, είναι ρήψη. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή στοχαστική ανάλυση, σημειολογική. Αν εγώ λοιπόν ρίξω μια πιστολιά, δεν είναι... Α, όχι, όχι, τι λέει. Δεν πυροβολείς. Είναι ρήψη σφαίρας. Σωστό. Σωστό. Ρίχνει ο άλλος, ρε παιδί μου, μια χειροβομβίδα. Πετάω εγώ και σου ρίχνω στον κήπο σου μια χειροβομβίδα. Είναι βιοπραγία? Όχι. Είναι ρήψη χειροβομβίδας. Ρήψη. Το ότι μπορεί να σκοτώσει η ρήψη... Καλά, αυτά τώρα, παιδιά, μην κολλάμε τώρα. Αυτά είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Είναι τσίχλα για δροσερή ένα πρωί. Με γεύση φραγκοστάφυλλο. Δεν μας απασχολήσουν αυτά. Ρήψη, ρίχνει ο άλλος ατομική βόμβα. Κύριε πρόεδρε, έριξε ατομική βόμβα. Μπορεί να λέγεται ατομική, αλλά σκοτώνει πολλούς. Όχι, είναι ρήψη βόμβας. Ρίχνω εγώ, παίζουμε με τους φίλους μου φαλιάρες και ρίχνω στον άλλος μια σφαλιάρα στο σβέρκο. Πράβ, στο σβέρκο, σφαλιάρα. Τι κάνεις? Όχι, φίλε, δεν σφαλιαρίζω. Είναι ρήψη σφαλιάρας. Δεν είναι σφαλιάρα. Είναι ρήψη. Και βέβαια μετά, όπου μπορεί να πέσει κάτι, έτσι, πέφτουν τα φύλλα το φθινόπωρο. Είναι βιοπραγία? Όχι, πέφτουν. Είναι ρήψη φύλλων.
Μα δεν τα ρίχνει κανένας, τα ρίχνει ο Θεός. Δεν κατάλαβες. Ρίχνω δυο πινελίκια στο φίλο μου. Τι είναι? Είναι βομολογία? Όχι, όχι. Είναι ρήψη κουβέντας. Δεν είναι. Ρίχνω έναν υπνάκο. Είναι. Κοιμάσαι? Όχι, όχι, όχι. Είναι, φίλε, ρήψη ύπνου. Δεν είναι. Μπορούμε να πούμε διάφορα τέτοια με το τι άλλο ρίχνω. Ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου. Είναι βιοπραγία? Όχι, ρήψη πέτρας. Συγκεκριμένου χρώματος. Θεωρείτε ότι τα δικά μας επιχειρήματα είναι φεδρά? Μπροστά στα δικά τους είναι σοβαρότατα. Είναι λυσίας πρωταγόρας, είναι δικανικοί λόγοι. Κι όμως προσπάθησε να πεις αυτό. Δηλαδή σε βγάζουν και μουρλό deep για deep. Δεν είναι. Άρα καταλαβαίνετε τα επιχειρήματα. Να το ξέρετε από εδώ και πέρα. Βέβαια δεν το δέχτηκε ο δικαστής προς τιμήν του και τους τιμώρησε με μείον 3. Χαλάσαν την κοινωνία και τον τόπο. Αυτός ο Δημάτος το τι έγραψε. Καταλάβαμε βέβαια, περιμένω ακόμα να γίνουν προσαγωγές, να γίνουν αγωγές, συλλήψεις, μηνύσεις για αυτά που είπε ο Κούγιας, που μίλησε με ονόματα, με διευθύνσεις. Περιμένουμε να καλέσει όχι μόνο ο αθλητικός, αλλά και ο κανονικός ο δικαστής, αυτός στα ποινικά δικαστήρια, να τους καλέσει για να απολογηθούν. Για την παράγκα νούμερο 2. Πιο πολύ βέβαια τους πόνασαν τα 75 χιλιάρικα, γιατί άλλο ένα μεταχειρισμένο λεωφορείο παίρνεις. Ποιες άλλες ομάδες έχουν κίτρινα? Η Norwich έχει κίτρινα. Κάπου θα υπάρχει ένα λεωφορείο. Φοβερό και αυτό. Νομίζω ότι άμα καθίσει ο κόλος, ας πούμε, του Λαμπρόπουλου ή του Γαλανόπουλου, εκεί που καθόταν ο κόλος του Γκέτσε ή του Σούρλε, ξέρω εγώ, ή του Λεβαντόφσκι, ότι θα μάθει μπάλα. Δεν ξέρω πού το γράφει αυτό, σε ποια προπονητική σχολή. Άμα καθίσει στο ίδιο δραμάτινο κάθισμα που καθόταν ο κόλος του τάδε παίκτη, τότε και εσύ αποκτάς τις ίδιες δυνατότητες. Είναι σαν να συντριβήσει αυτή η μαγική αράχνη, να πούμε, που τσίμισε το Spider-Man. Απλά πράγματα. Αυτά γίναν την Παρασκευή. Θεία δίκη νούμερο 3. Είμαστε όλοι ανήψια της. Όλοι. Όλοι. Το άλλο στενάχωρο, πάλι πάνω στην καλύτερη του φάση, όπως και πέρσι που σκοράρει 2 γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης και έχει βρει ρυθμό, και έχουμε πει πολλές φορές, είναι κομβική σημασίας για το κέντρο του ΠΑΟΚ, για την ομάδα, για το πώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στον άξονα, το πώς αυξομειώνει το ρυθμό, το πώς κόβει, το πώς μοιράζει. Μιλάω για τον Μαωρίσιο φυσικά. Δυστυχώς ένα μήνα έξω. Ένα μήνα. Και δεν ξέρω αν συγκεκριμένος άνθρωπος ακούει από μακριά τη φωνή που λέει «Πόντους! Πόντους ο λαϊ! Πόντους, πόντους, deine Welt sind die Berge! Πόντους, πόντους! Then here open bist du zu Haus. Φιλός. Χρυπ προύφ τρίτν τρούν τραμ. Που σημαίνει στα σουηδικά, ήρθε η δική σου ώρα να μας δείξει αυτά που ξέρεις. Ήρθε η ώρα, κάτι από το σχηματισμό μπαλονιού σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος του κάθε ΠΑΟΚτσι μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση «μας τα έκανες μπαλόνια» και μάλιστα «ζέπελιν», αυτά τα διαφημιστικά τα μεγάλα που περνάνε τις Good Year σε κάτι εκδηλώσεις. Ο Φιλέας Φόγκ έκλαιγε όταν είδε αυτά τα μπαλόνια. Επειδή λοιπόν το καλοκαίρι σε περιμέναμε, σε ξαναπεριμέναμε, σε ξαναματαπεριμέναμε και σε ξαναματαπεριμέναμε, καταλάβαμε ότι γυρνώντας από πισίνα σε πισίνα δεν γινόταν έτσι έτοιμος μήνα Σεπτέμβριο. Τώρα όμως το ημερολόγιο λέει 15 Οκτωβρίου και στο μάτς που θα μπεις για να παίξεις θα λέει 21 Οκτωβρίου. Άρα γαρούν τίγαρ, τιγάρτι, τιγαρούν όσου νόστα συμπερασματική σύνδεσμη. Ήρθε η ώρα να δείξει πράγματα, φίλος. Να τη, η ευκαιρία. Δείξε μας την κλάση σου, την αξία σου. Δείξε μας ότι αξίζεις να είσαι εδώ. Δείξε μας πράγματα που είχες δείξει σε προηγούμενες ομάδες. Έλα, έλα και δείξε πράγματα. Διότι όπως έχω πει, όπως και στις σχέσεις, Αναστασία,
λέμε η τάδε κοπέλα που ξέρουμε ότι την είχε φίλος, περνούσε καταπληκτικά μαζί, ένα φοβερό κορίτσι, έξω κυρία εκεί που έπρεπε να βγάζει γούστα, με χιούμορ, με αυτά, με τη δουλειά της, με όλα ρε παιδί μου, ένα μια παραδεισένια ζωή. Χωρίζει με το φίλο, γιατί τη γυναίκα του φίλου είναι ιερό πράγμα. Δεν την ακουμπάμε, δεν την κοιτάμε, δεν σκεφτόμαστε καν πονηρά. Χωρίζει όμως, λέμε τώρα. Και τα φτιάχνεις εσύ μαζί της. Δεν γίνεται να περάσουμε ωραία επειδή με αυτά που έκανε στον προηγούμενο. Πρέπει να μου δείξεις και εμένα πράγματα. Ωραία, ξέρω ότι έχεις δυνατότητες. Ξέρω ότι μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Δεν γίνεται να πάμε με τα καύσιμα που έκυγες με τον άλλον πριν. Ωραία πέρασε αυτός. Εδώ τώρα που ήρθες με μένα θέλω να μου δείξεις πράγματα. Και επειδή ξέρω ότι μπορείς, έχεις δυνατότητες, έχεις το χαρακτήρα, έχεις όλα αυτά που πρέπει για να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί, δεν γίνεται να πάω με τις δόξεις του παρελθόντος και τις δάφνες. Ωραία αυτά που έκανες στις προηγούμενες ομάδες, θέλω να μας δείξεις τώρα πράγματα. Τώρα λοιπόν, ήγκηκεν η ώρα που λένε. Ήρθε η στιγμή. Πόντους Βέρμπλουμ, δείξε μας πράγματα. Θα λείψει ο εγκέφαλος, πάρε το πράγμα πάνω σου και δείξε επιτέλους. Αυτά για τα οποία σε φέραμε. Αυτά για τα οποία αποκτήθηκες. Ο προπονητής της Σερβίας κάνει γυμνάσια στον Μπρίγκεβιτς, δεν το βάζει. Σι και με Καντάρ, δεν πειράζει. Την άλλη φορά που δεν τον είχε βάλει το Μουντιάλ, ήρθε και άρχισε να παστελώνει. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Μη στεναχωριέσαι, Λεβέντη μου, μη στεναχωριέσαι, παλικάρι μου. Όλα θα πάνε καλά. Και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε για το κυριακάτικο μάτς με το Συμπολίτη. Θα πούμε και μέσα στην εβδομάδα γι' αυτό. Να σας πω ότι σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση ενός ανθρώπου που ήταν πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες στο πλατούν, μαζί με αυτούς το διασώζοντας τον στρατιώτη Ράιαν. Και μιλάω για τον Λεβένταρο, αυτόν τον παλίκαρο, τον Ντοριάν Λεβέκ, που έπαιξε στον ΠΑΟΚ όσο και εγώ. Πόσο έπαιξα εγώ, τόσο έπαιξε και ο Λεβέκ. Και πληρώνω τον κανονικά αυτό το διάστημα, έτσι μην νομίζετε ότι τον έχουν αφήσει απλήρωτο. Απλά κάποια στιγμή του είπαν, φίλε, να παίζεις και λίγο, μήπως, συγγνώμη που ενοχλούμε και όλα τις διακοπές και τον τουρισμό, αλλά θα μου πεις φταίει αυτός μόνο. Όχι βέβαια. Φταίει το ότι δεν ελέγχθηκε όταν ήρθε ιατρικά. Να ξεμπερδεύουμε με αυτόν, ο οποίος είναι το άκρο ναότο της αργομιστίας. Νομίζω το όνειρο του καθενός. Τι δουλειά θες να κάνεις, θέλω να γίνω ο Ντοριάν Λεβέκ. Άσε από αυτόν τον Ντοριάν, δίνει ένα ποιητικό τόνο. Είναι, νομίζω ότι είναι πρόσωπο που θα παίξει ο Τζόρτζογλου γυμνός σε κάποιο θεατρικό. Έτσι. Ντοριάν Λεβέκ. Πω ρε φίλε. Όχι Ντοριάν Λεβέκ. Ντοριάν Ντεμέκ. Παίκτης. Αυτά. Ξαναλέω. Σήμερα κληρώνουμε. Καταπληκτική σκούπα μπος. Τρομερό το δώρο. Τρομερό φίλες και φίλοι. Σε αυτόν τον τόνο δεν φεύγω λίγο μοιραράκι. Δεν τελείως. Κοιτάξτε τη σκούπα. Την έφερα, είναι εδώ σήμερα. Καταπληκτική με τα κουμπιά της. Σε ένα χρώμα μαύρο κορακί. Διαιτητή. Πουά. Μια καταπληκτική ιστορία. Αχ, με τσίκωσε, σε παρακαλώ, πάει ψηλά το μοχλό της σκούπες να το δει. Ένα φοβερό κομμάτι. Τώρα ελάτε, αποκλειστικά. Ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι. Σκουπάρα δίνουμε σήμερα. Σκουπάρα μπος, δωράκλα. Και τριήμερο στις θερμές. Ομορφά! Ομορφά! Πάμε σε διάλειμμα! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Πάμε να ανοίξουμε γραμμές! Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση από γουστάρετε και για τραπεζάκια και για κρεατάκια και για τσιτσί και για κρασάκια και ό,τι γουστάρετε, ό,τι γουστάρετε! Πάμε διάλειμμα! Έτσι! Θέλω να σας πω ότι δεν είπα εγώ στην Αναστασία την αβάλλη. Επειδή παίζει σε γάμους η Αναστασία. Κάτσε, περίμενε. Εγώ τι θα μου πει, τι θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν, υπάρχει πιο παρεκτρεπόμενο τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει με μεγαλύτερο σεξουαλικό υπονοούμενο. Δεν υπάρχει κομμάτι. Τι λέει, σε παρακαλώ, ξαναβάλ το λίγο από την αρχή. Πριν πάμε στις γραμμές. Τι λέει το κομμάτι, δεν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι το πιο ακατάλληλο. Ξαναβάζω λίγο από την αρχή. Τώρα... Θέλω να τα πιω λιώμα για
Έγινε, έγινε. Οκ, οκ, οκ. Πού παίζεις νύμφες? Όλο λέει αυτά που βάζεις εσύ λέει μου ζητάνε λέει στους γάμους. Τι θα σου ζητάνε πουλάκι μου? Μποφίλιου, μαλαμά, πώς θα γλεντήσει ο κόσμος? Άμα δεν έχει λίγο τσιγκανιά μέσα, άμα δεν έχει λίγο ποταπό, άμα δεν έχει λίγο χιτζάς, λίγο παράπονο, λίγο απέναντι, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε γραμμές στις νύμφες. Μπράβο. Έχουμε και την Τζέι για γάμους εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, μην πεις, λέει, μην πεις, τι να μην πω. Κατάλαβα. Ούτε διευθυντές δεν μου έχουν πει, μην πεις, να ξέρεις. Πρόσεξε καλά. Μέχρι τώρα σ' αγαπώ και σε εκτιμώ. Δεν υπάρχει, μην πεις. Λοιπόν, σκουπάρα, μπος, πρώτο όνομα, Champions League στις σκούπες, ρουφάει οτιδήποτε υπάρχει σε ακτίνα μέσα στο σπίτι, στον χώρο δουλειάς, οπουδήποτε. Δωράκλα υπερατού. Κλαίνε οι άλλοι που ακούν τα δώρα μας. Θα σου το πω έτσι. Κλαίνε οι άλλες σκούπες που ακούν ότι δίνουμε σήμερα μπος. Κλαίνε σε μια γωνία. Ηλεκτρονές Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά και στις γραμμές που θα δώσουμε τώρα. Μου δίνετε τα τρία τελευταία ψοφία και σας βάζω στην κλήρωση. Πάμε στις τέσσερις γραμμές, περιμένουν. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον πρώτο φίλε, εννοείται φίλε. Πρώτος και, με... και όχι με διαφορά. Πώς θα πάει η εβδομάδα, ρε φίλε. Πώς θα πάει η εβδομάδα, τέλεια θα πάει. Λοιπόν, να πω καλή εβδομάδα, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Καλή. Ειδικά στα παιδιά στο εξωτερικό. Και ωραία θα τελειώσει η εβδομάδα. Ναι, να τελειώσει ωραία αυτό. Η εβδομάδα τελειώνει την Κυριακή το βράδυ. Στους συμπολίτες. Ναι, 9.30 ώρα, τόσο, 10. Ναι. Λοιπόν, καλά είπες για την Αναστασία, γιατί έχουμε και κορίτσι ελεύθερο να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βεβαίως. Μπορεί να χρειαστούμε εδώ τίποτα. Γάμους, βαφτίσεις, καραβώνες. Έτσι γίνονται αυτά, αγόρι μου. Είναι αγλικίτατο πλάσμα, μόνιμα χαμογελαστό. Ξέρω, τη γνώρισα. Λέει, παίζω σε γάμους. Παίζεις σε γάμους και μου το λες τώρα. Όχι, γιατί να με πεις. Πού παίζεις. Λέει, όχι, μην πεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπουλά. Εδώ είναι για ξένους να πούμε, για σοβαρά μιλάς. Θα πεις τον τρελό να μην μιλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ίσα-ίσα μου πει μιλές. Τρεις φορές μου γίνεις τα μάτια και θα πω. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Αυτό που λένε από μικρό και τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Πλάκα κάνεις. Εμείς έχουμε κάτι χιτόνια ασπρόμαυρα που κουμπώνουν από πίσω, φίλε. Είναι πίσω να πούμε. Μπροστά είναι. Κουμπώνουν πίσω τα κορδόνια. Δεν λοιπόν, είναι. Κωστάκη. Για πες. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα αυτό κάναμε. Μπράβο. Εσύ, έχω μια ερώτηση σε ένα. Επειδή σε εκτιμώ αφάνταστα. Αν ρίξει. Μία μολότοφ, ναι. Εκεί που είσαι ρε παιδί μου, στο Ιπποκράτειο. Περάσεις από το ουρολογικό. Εσύ που είσαι ας πούμε, ξέρω εγώ, στο τμήμα, στους οριλάδες. Και ξεκωθείς από τους οριλάδες και πας στο ουρολογικό και ρίχνεις ρε παιδί μου, ρίξεις ξέρω εγώ μία χειροβομβίδα. Σε αυτούς τους ουρολόγους. Θεωρείται βιοπραγία? Όχι. Τίποτα. Ρίψη χειροβομβίδας. Ρίψη χειροβομβίδας. Βεβαίως. Άμα μένω χωρίς πόδια και χέρια τα παιδιά. Έλα, δεν είναι ρε φίλε τώρα. Να μην είμαστε πλεονέκτες. Τα θέλουμε όλα και χέρια. Στο νοσοκομείο είμαστε. Σε βεβαίως. Δίπλα θα σε στείλω. Έτοιμο. Θα μπορούσα να στηρίξω μακριά από το νοσοκομείο. Στηρίχνω μέσα. Είσαι δίπλα. Είπες και κάτι άλλο. Πρόσεξε. Είπες και κάτι άλλο. Για τον κύριο Κούγια. Όταν το συμφέρει, είναι αυτά που λέει σοβαρά, όταν δεν το συμφέρει είναι ασόβαρος. Το είπαμε. Αυτό γίνεται. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή φίλος μας, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο εχθρός μας, Κυριακή ρεπό. Έλεγα ένα δαμόνα της Μικόνο, αυτό λέω άμα γινόταν σε μάστρε, με μία και δεύτερη παράγκα που λέει τι θα γίνω, τι θα κάνατε ρε, θα κλείνατε τα σύνορα, θα κλείνατε, τα τέμπη θα κλείνατε. Τίποτα φίλε. Λοιπόν, κοίταζα προχθές, εχθές. Εκείνο τον αγροφύλακα, πώς το λένε ρε, το Ολυμπιακό, πώς το λένε που το παίζει. Μία υπομπή ρε που έχει, ένας με κάτι μαλλιά να πούμε. Ο Τσουκαλάς. Α, μπράβο. Ξέρεις τι έλεγε. Αγροφύλακα. Δεν είσαι αγροφύλακα, αυτό είναι αγροφύλακα, θέλει. Τι, το βαρά. Ναι. Λοιπόν, τι λέει. Άλλη μια δουλειά που έχει φτάνει. Φίλε, τέτοιο λασποτήρα όμως δεν έχει κανένας, φίλε. Για το μείον 3 ξέρεις τι είπε, τη ΣΕΚ λέει τα πρωταθλήματα παίρνονται μέσα στο γήπεδο. Ρε το μείον 17 το πάω δηλαδή. Βρε τώρα. Τι ήταν εκείνο, στο τάδι παίζαμε. Άσε τώρα. Κωστάκη, 4.76 σήμερα έχεις δώρα, κάτσε καλά. Οι άλλοι κληρώνουν ένα κινητό ένα μήνα και το λένε κάθε όχι, λεπτό. Εμείς και τα κληρώνουμε και είναι και υπαρκτά τα δώρα και ξέρω, έτσι ξέρω. 100%. Δώσε τον κόσμο δώρα, φιλαράκι. 4.76 ήταν μου, καλή βδομάδα. Μπος και τρίμερος θερμές. Γεια σου Κωστάκη μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, να σε καλά. Γεια σας, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Την καίμε, της αλλάζουμε τα πέταλα, τα βάρδουλα. Γεια σας. Κάερε στάπερ με τίδο λαβεντάρ και σοπλικατόριο. Ξέρω τι κάνεις τα πρωινά, που σημαίνει...
Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς το χάρο? Ζου μου σου λέμε έτσι, και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι, έτσι ρε παλιοκουφάλα. Κουφάλα νεκροτάφη, έτσι. Έρχομαι, περιπτερά έρχομαι. Εγώ έχω κόψει την καλημέρα. Αυτή η εβδομάδα δεν μιλάμε, του είπα. Μα δεν θα παρκάρεις έξω από το Χαριλάο, δεν θα μας κάνεις παρατήρηση εμάς οι Φράγκον ποιος παρκάρει, ποιος δεν παρκάρει καλά. Κλιμακώνω. Του είπαμε με κίτρινο ψυγείο περιμένεις να πουλήσεις παγωτά. Λέει γιατί. Εκεί θα σου μείνω. Άλλαξε χρώμα. Φεύγω 4 μέτρα μακριά, φεύγω την παγωτό, δεν μπορώ να πάρω. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Βρήκαν αγελάδα και αρμέγουν, έτσι. Έτσι, φυσικά. Βρήκαν αγελάδα και αρμέγουν. Λοιπόν, αυτά που γίνανε εκεί κάτω με την ΑΕΚ, τα μπουκαρίσματα και Μολότοφ και διακοπές αγώνων και τόνα και το άλλο με μας, αν γινόταν εδώ, οι δικοί μας οι δημοσιογράφοι την πάπια για αυτούς. Αλλά για μας οι δικοί μας οι ίδιοι μας τρυπάνε. Ξέρεις ποιοι. Δεν μιλάω για σένα και για κάτι καλά παιδιά. Τα άλλα τα καλά παιδιά. Είναι αναβρίσιμα. Βρήκαν το Σαββίδι και αρμέγουνε. Δεν πειράζει, ας βγάζουν τα έξοδά τους στα μπατήρια. Έχει καταλάβει ο Κοσμάκης τι γίνεται, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Να ξέρεις. Έχουμε πάρει χαμπάρι. Τώρα τι έγινε, από 10 μέρες πήγε Δευτέρα του Πέμπτη. Τώρα λέει μέχρι την άλλη εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα πάει για το γήπεδο στην τροπολογία. Ότι θα γίνει τέλος πάντων. Περίμενε, αυτό. Είπαμε, πράξη, δεν πιστεύω. Αλλά κανέναν. Είπαμε αυτούς, είναι όλους μαζί να τους βάζει ένα καζάνι και να μην τους τρώνουν τι ανθρωποφάγη. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου, Παυλάρα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Πάλε ένα πίτα γύρω στο μάγκα, σε παρακαλώ. Είδα μια φωτογραφία. Πολύ μόρτικο ύφος έχεις εκεί που κόβεις το γύρο. Έτσι μέρα παλικάρι. Αλήθεια. 37 χρονό πολύ αλήθεια, φίλε. Πέρα. Πολύ, πολύ, 37 χρονό παλικάρι είμαι εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, μπορεί. Γεράσαμε. Φιλιά. Τα λέμε, γεια. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε, κάνουμε μουτσουνίτσες. 2310-287-8888. Ναι, ξάδερφος του Ρέι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy, good the child. Καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί, καλώς την Κολομπάμπου χώρα. Ξέρεις εκεί στη χώρα μας όταν ήμουν μικρός στη θέση έπαιζα στο ποδόσφαιρο, Κωστή. Για πες. Σκούπα. Οπότε βάλαμε συγκλήρωση 6.79. Αυτός που ήρθε και μας δίδαξε τη θέση. Και για πραγματικά φορά... έπεσα σκούπα όμως, ήμουν λίμπερο, έλεγε και θα είστε σκούπα, έλεγε ο coach. Και εγώ, και όταν έρχομαι λοιπόν από τη Γερμανία το 82 και με ρωτάει εδώ πέρα στην Μαλακοπή ο προπονητής, λέει τι θέση έπαιζες, Γερμανός, λέει τι θέση έπαιζες, λέω λίμπερο. Λίμπερο, πού να ξέρω θα πάω σε ραδιόφωνο που θα το λένε έτσι. Τέλος αυτό. Προοικονομία αυτό ήταν, προφητεία. Πάλι καλά που δεν πήγε σε άλλο ραδιόφωνο. Τη που... θέση τη δίδαξε φίλε. Ο σπουδαίος Νίκος Κολομπούρδας. Α, εδώ, στον ναι, στον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Που και πριν υπήρχε αυτή η θέση με βάθος και τα λοιπά, λίμπερο, διδαγμένη η θέση από τα παιδικά του χρόνια. Να γνωρίζει πραγματικά τι γίνεται, την έπαιξε τη θέση ο Κολομπούρδας. Που αν δεν έχει τραυματισμούς, έτσι, σπουδαίος και σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης. Έτσι. Κωστή, σκούπα, πες μου λίγο ξανά, Χριστό, να βάλω το... 6-7-9. Υπήρχε, Κωστή, μια ταινία. Ναι. Η οποία λεγόταν η μέρα της Μαρμότας. Ναι. Αυτός ο τύπος λοιπόν ξυπνούσε κάθε πρωί και ζούσε την ίδια μέρα. Φοβερό. Κάθε πρωί ζούσε αυτή την ίδια ρουτίνα, μέρα. Αυτή είναι ρουτίνα, φίλε. Αυτή είναι ρουτίνα. Όχι μαλακή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν θυμάστε ότι μετά το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΧ στο Καραϊσκάκι 1-2-90 βγαίνει ο Μαρινάκης και μιλάει 15 λεπτά μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Επισόδια, κλαίει χαμό, μέσα το παιδί, τρελή. Κλαίει στα αποδυτήρια. Ναι, ναι, οπότε κλαίγαν όλοι με μαύρο δάκρυ και τα λοιπά. Κλαίει, όχι, κλαίει γιατί του είπαν ότι η Φουρέιρα είναι Αλβανή πιθανόν. Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην το ήξερε. Νόμιζε ότι είναι Μεξικανή. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ ερωτεύτηκα μια Μεξικανή. Τώρα μου βγαίνει, όχι ότι οι Αλβανίδες έχουν κάτι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου, εγώ ήθελα Λατίνα. Νόμιζε ότι είμαι με Λατίνα. Και του είπαν, όχι, φίλε, κάνει λάθος. Τι Λατίνα, τι Κατίνα, ρε. Όχι, όχι, Άγιε 40. Το θέμα είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν και βγαίνουν όλοι και πάλι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Πάλι. Τι ωραίο που είναι αυτό, πώς το γουστάρω, φίλε. Δηλαδή βγήκανε, συγκρίνουν δύο περιπτώσεις. Λέει στην Τούμπα λέει, έγιναν τα ίδια. Πώς έγιναν ρε μάσορες στην Τούμπα τα ίδια με τον Άρη.
πετάχτηκαν από το στενό 50 άτομα, επιτέθηκαν στα ΜΑΤ και φύγανε χωρίς διακριτικά, χωρίς τίποτα και δεν μπήκανε ποτέ στο γήπεδο. Και σας βγήκανε από την κερκίδα των οργανωμένων σας. Πετάξανε 200 μολότοφ. Παίξανε ξύλο έξω ακριβώς από την κερκίδα και είναι ίδιο το πράγμα. Δηλαδή θέλετε να μας τρελάνετε. Εντάξει, είπαμε ότι είστε με την παράγκα του Θωμά, κανονικά, εδώ με το Σαγόνια, μαζί με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, έχετε κάνει όλοι, μια μικρή συμπορία. Όλοι παρεούλα, όλοι παρεούλα. Ναι. Εσύ, όταν βρέχει και έχεις κλειστό το στόμα, πίνεις βροχή? Όχι, αλλά ένας που ξέρω εδώ, μπράβο, έτσι με ένα... Ένας πίνει. Ένα κουβά νερό τον πίνει. Κωστή. Και δεν εννοούμε τον Γιάτσεκ Μπουχ. Φοβάμαι, μην ξαναδούμε το έργο. Αυτοί πάλι είναι ενωμένοι, μην κοιτάς που κάνουν ότι μαλώνουν. Βλέπεις ότι ο μόνος στόχος είναι ο ΠΑΟΚ. Πλάκα κάνεις. Καμία φιλία. Αν πέρσι το δώσατε στην ΑΕΚ, φέτος θα πάει να το δώσω στο Γαύρο, παιδιά. Αυτό ακριβώς. Σας το λέμε σήμερα που είναι Οκτώβριος. Καμία φιλία, καμία συμμαχία, Ιβάν. Το λέμε με αγάπη. Σε όλα τα θέματα πρέπει, θέλει προσοχή και κάτι τελευταίο για να μην κουράζουμε. Αν δεν μας πέφτει κανένας λόγος για το τι θα καταρχήν κάνει, δεν μας πέφτει. Να ξεκινήσουμε από εκεί, όχι ο λόγος. Αυτό δεν μας πέφτει πρώτον. Ρίχτε παγάκια. Είτε λόγος είτε οτιδήποτε. Θα πρέπει, άκουσα κάτι για το κανάλι, κάτι μεταγραφές και κάτι Νικολακόπουλος και τα λοιπά. Θα πω αποκλειστικά την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν το τι θα κάνει στις δουλειές τους. Αλλά θεωρώ μεγάλο λάθος να βάλεις στο σπίτι σου αυτούς τους οποίους σε υβρίζουν και συνεχώς σου δημιουργούν προβλήματα. Ναι. Την ίδια ώρα που οι άλλοι κάνουν προπαγάνδα ισχύς του είδους. Δεν ξέρω. Αυτά. Για το αλήθεια αυτά σου λέω, δεν ξέρω πώς θα στελεχωθεί το κανάλι. Θα πάει στο Epsilon, στο κανάλι, στο Epsilon, ναι, στο Open τέλος πάντων, θα πάει στην αθλητική εκπομπή ο Νικολακόπουλος και ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο Ντέμις που έλεγε ο νέος Χαλίφης, έτσι. Ο Ντέμις. Άντε, για τον Ντέμι εν μέρη το καταλαβαίνω γιατί θέλει. Είναι και ένας τρόπος να τον πεις αυτόν που σε ειρωνευόταν να τον κάνεις και υπάλληλό σου. Αλλά για τον άλλον δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Δεν έχω, δεν ξέρω, δεν ξέρω φίλε. Καλή εβδομάδα Κωστή μου. Γεια σου Κωστάρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Μία σκουπάρα μπος κυρίες και κύριοι δίνουμε σήμερα και ένα τρίμερο σερβές. Καταπληκτικά δώρα. Για περάστε, για περάστε. Γεια σου Εύη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Χαμήλωσε λίγο τη ραδιοφωνούμπα. Εγώ. Εσύ. Τη χαμήλωσα, δεν έχω καν ραδιοφωνό. Τέλεια. Άρα είναι στη φαντασία μου. Φαντασία μου πλανέφτρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αλήθειες λες. Ήθελα να πω ότι δηλαδή μας λένε με δύο λόγια ότι... γιατί είναι πολύ σίγουροι. Βγήκε ο κύριος Κώστας ο γνωστός από την Κατερίνη και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, θα δείτε, λέει, τι θα, ότι στο εφετείο θα... Ο κύριος Κώστας ο γνωστός. Ναι, ο Κατερινιώτης. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Αν ήταν τόσο γνωστός θα τον ήξερα και εγώ, αλλά τέλος πάντων, ναι, μια προχώρα. Ναι, ο είναι κάτι αυτός, είναι κάτι, έχει ρόλο. Είναι κάτι, μας πάει τα νεύρα, ο Πασκάλης και αυτός είναι... Νόμιζα κάτι είναι, παράγοντας, κάτι είναι, ακροατής. Παλιότερα ήταν και τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό. Ναι. Εγώ ρωτώ κάτι, δηλαδή αν αυτοί δικαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι μπορούμε έξω από το γήπεδο η κάθε ομάδα να κάνει βανταλισμούς, να σκοτώνεται με την αστυνομία, να πετάει μολότοφ, να γίνεται χαμός και στο τέλος να πληρώνει ένα πρόστιμο, ας πούμε, χρηματικό και να τελειώνει. Αυτό δεν μας λένε. Εύη μου, ένα έχω να πω. Επειδή μου στέλνουν μηνυματάκια στο Messenger και στο Facebook, ναι, το τι λένε μεταξύ τους οι αεκτσίδες, μπαίνουν τα τσακαλάκια δικοί μας και τα κάνουν, ξέρεις, το κάνουν, το σκρινάρουν το πράγμα αυτό και μου το στέλνουν. Mm-hmm. Λένε τώρα, όλοι με ασπρόμαυρες μπλούζες και κασκόλ στο Περιστέρι στο μάτς με τον Ατρόμητο να κάνουμε βανδαλισμούς για να αφαιρεθούν βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Πρέπει τώρα, μετά από αυτό που ήταν το αυτονόητο, τους αφαίρεσαν τρεις βαθμούς. Να είμαστε τόσο ψηλιασμένοι, τόσο υποψιασμένοι. Ναι, αυτό από τώρα ακόμα δεν πρέπει να είναι εισγνώσεις του αθλητικού εισαγγελέα από τώρα ακόμα. Όπως είναι αυτά, όπως είναι αυτά, τα στέλνεις, όπως είναι αυτά τα μηνύματα, τα στέλνεις στον αθλητικό δικαστή. Ακριβώς. Τα κρατάς για να τα δείξεις. Αν λέμε. Ακριβώς. Αν. Όχι, δεν τα κρατάς να τα δείξεις. Τα στέλνεις από πριν. Το φρονίμων τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Άρα πεινάσεις και ήθελα να περίμενε να μαγειρέψεις και να φας. Θα σε λιποτιμήσει. Δεν είναι έτσι. Γεια σου, Εύη μου. Μια ζωή εμείς περιμένουμε. Λοιπόν, σε φιλώ. Κάτι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Βαρέλα θα παίξει την Κυριακή? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ακόμα δεν το όχι ξέρουμε. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Μαουρίσιο σίγουρα δεν θα παίξει, είναι ένα μήνα έξω. Καλά, το Μαουρίσιο το ξέρω. Για το Βαρέλα. Ο Βαρέλα δεν το ξέρουμε ακόμα. Ωχ, καλά.
Δεν το ξέρω. Καλά κρασιά. Λοιπόν, βάλε με στην κλήρωση και εμένα. Δεν μάσαμε, δεν θέλω. Έμεινα να... από σκούπα και μπόσ είχα, γαμώτο τόσα χρόνια. Λοιπόν, είδες, τόσα χρόνια δεν είχες όμως. Εύη, πες μου λίγο, πες μου λίγο το νούμερο. Το νούμερο. 338. Γεια σου, Εύη. Bye. Γεια σου, bye. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Τρεις γραμμές. Σκουπάρα και τριμερούκλα έχουμε. Σκουπάρα μπός. Ναι. Σουγκαρίστρα, πότε θα βάλω. Όποτε θέλεις. Όποτε εσύ μου πεις. Κάνε μου ένα νεύμα. Θέλω να μου κλείσει λίγο το μάτι. Έτσι θα μου κάνεις. Το και δεξί με... για το αριστερό. Ό,τι θέλεις, φίλε. Εγώ το έχω έτοιμο το δεξί πάντα. Όχι, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχω. Αλήθειες λες κι εσύ. Θα το δεχτώ. Ακολουθούν πολύ δύσκολες εικόνες. Το έχει πει ο Κωνσταντζίδης. Έρχονται μέρες, έρχονται χρόνια δύσκολα. Έρχονται τρομερά δύσκολα παιχνίδια και επικίνδυνα παιχνίδια. Θέλει μεγάλη προσοχή από τη μεριά του κόσμου, προπαντός από τον κόσμο, γιατί με το παραμικρό θα μας φάξουν όπως φάζανε κάποτε τις κότες. Είναι τόσο βρώμικοι, μας περιμένουν με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Δεν ξέρω αν είναι στο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ώρα για Σπορ. Όχι, δεν είδα. Άμα τη δεις, είναι, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να γελάς. Είναι για να γελάς. Είναι για να γελάς. Άσους να λένε, προσπαθούν από τον να αθωωθεί η ΑΕΚ, να μην τιμωρηθεί με καθόλου μείον 3 βαθμούς, ούτε με έναν. Να ξαναπαίξουν, να μην να γλιτώσουν τις 2 αγωνιστικές και κλεισμένου. Το ποσό να πάει γύρω στο 500 άρικο. Είναι τόσο. 500 ευρώ. 500 ευρώ να πάρουν μια τηλεόραση. Κατάλαβα. Μεταγενισμένη. Δεν παίζω. Τους έχω συγκαθεί. Έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Έχει καταλάβει. Έτσι. Διαφωνώ και με κάποιους δικούς μας που είπαν όχι μέσα στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Εξομοιώνουμε παιδιά. Δηλαδή τα βάζουμε ίσα και όμοια. Τους μείον 3 ΣΑΕΚ με το δικό μας το κλεμμένο πρωτάθλημα πέρσι. Και πόσες φορές μας το κάνει μας αυτό. Συγγνώμη. Όταν υπάρχουν διαφορετικοί σταθμοί για εδώ στη Θεσσαλονίκη ή γενικά στη Μακεδονία, οι οποίοι συνεγόρουν υπέρ της ΑΕΚ. Εντάξει, τι να, αυτό δεν μπορούμε, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Όχι, θέλω να κάνω. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ο κάθε ένας ό,τι λέει στο μικρόφωνο. Εμείς προσπαθούμε και θα πρέπει να σταματήσουν να παρακολουθούν αυτά τα ραδιόφωνα. Μόνο έτσι θα σβήσουν. Μόνο έτσι θα σβήσουν. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Γιώργη. 4-16, γιατί. Σέβαλα ήδη. Δεν μπορώ να σκουπίζω με τη σκούπα την τέτοια. Σέβαλα ήδη. Έγινε, ευχαριστώ. Yeah. Θέλω να πω κάτι στην φίλη μου τη Σόνια που έβαλε μια δημοσίευση από αεξίδικο site. Καταλαβαίνετε ότι, φυσικά, γιατί το βάζεις, ότι δείτε τι γράφουν, για να τους κράξεις το βάζεις. Ή για να τους αποδοκιμάσετε το βάζετε. Ναι, αλλά παίρνουν χιλιάδες κλικ από εμάς. Καταλάβετε τώρα, παιδιά. Βάζοντας το τάδε ΑΕΚ ή ΑΕΚ τόσο ή ΑΕΚ εκείνο ή γαύρος τάδε ή βάζελος τάδε. Βάζοντας το αυτό στην ομάδα μας, μπαίνουμε εμείς ναι για να κράξουμε, δεν τους νοιάζει καθόλου. Παίρνουν από εμάς. Κλικ. Τα παίρνουν. Είμαστε κοντά 12.000 άνθρωποι στο zoomosu.gr. Και άμα αυτό το πράγμα το κάνεις και μια-δυο κοινοποιήσεις, πάνω στη μούρλα σου, πάνω στην τρέλα σου, πάνω στην οργή σου, γιατί το καταλαβαίνω ότι δεν το βάζετε. Για να πάρουν τα χτυπήματα. Παίρνουν αυτή τα κλικ. Αυτό τους νοιάζει, παιδιά. Πολλές φορές γίνεται και επί τούτου. Να σε προκαλέσει, να το πάρεις, να το κάνεις κοινοποίηση, να τον αναδημοσιεύσεις και δεν τον ενδιαφέρει καν αυτόν. Πήρε τα κλικ. Σου λέει, κοίταξε, έχω τόσα κλικ. Και αυτό μεταφράζεται σε λεφτά για αυτούς, πουλάκι μου. Σε λεφτά και σε χορηγίες και σε διαφημίσεις. Άρα, μην μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Υπάρχει τρόπος. Κάνετε copy και paste το κείμενο ή δείτε τι λένε στο τάδε site και βλέπουμε τι λένε στο τάδε site χωρίς να μπαίνουμε στο site τους δίνοντάς τους χτυπήματα. Το καταλαβαίνετε. Μικρή παρατήρηση είναι αυτή αλλά πολύ σημαντική. Και επειδή έχουν πληθύνει τα προκλητικά δημοσιεύματα εις βάρος του ΠΑΟΚ, εις βάρος της ομάδας, εις βάρος του Σαββίδη, εις βάρος της οικογένειάς μας, επειδή έχουν πληθύνει, μην πέφτετε σε αυτό το λούκι, μην πέφτε σε αυτή την παγίδα ρε παιδιά. Μην αναδημοσιεύετε όπως είναι. Το κάνετε κοινοποίηση στο ΣΕΤΑΚ. Μπαίνεις. Και τους δίνεις χιλιάδες χτυπήματα. Σιγά μην τους ενδιαφέρει αν είναι παοκτσίδικο το χτύπημα, αν είναι αεκτσίδικο, αν είναι Ολυμπιακού, αν είναι Παναθηναϊκού.
Δεν τους ενδιαφέρει. Κλικ τόσα. Πάμε στις γραμμές, ναι, ναι. Καλημέρα. Και sorry, περιμένατε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, αγοράκι μου. Τι γίνεται. Είσαι ο. Παναγιώτης από το Πα. Γεια σου, ρε Παναγιωτάκη. Τι γίνεται. Καλά είσαι, αδερφούλη. Καλά είσαι. Πώς πας εσύ, εσύ με την υγεία σου, πώς πας, πες μου. Καλά. Αγωνίζεσαι. Καλή εβδομάδα σου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Ζούμου σου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν σταυρούς. Άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο. Έτσι, αν με καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τις ζουμουσίτσες και τα ζουμουσάκια. Καλώς το θουβού. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014 με την τετράχρονη ιστορία της. Αλήθειες λες. You tell truth to the crowd. Αυτό το κολομπά που έλεγε το Μποτία που έκλαιγε και θυμήθηκα που με βάφτισες, θείος του Βέγκο. Ναι. Τότε. Δεν σκοτωθώ! Τότε έγινε η μεγάλη αυτή. Ναι, η αποκάλυψη. Μεγάλη αποκάλυψη. Κωστή, τώρα που τιμωρήθηκε η ΑΕΚ έστω και πρωτόδικα μείον 3. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει οτιδήποτε και να... Γιατί πέρυσι, αν υποθέσουμε ότι ήταν μείον 12, δηλαδή μείον 3 με τον Ολυμπιακό, μείον 3 που έχασε το παιχνίδι, μείον 3 με την ΑΕΚ, μείον 3 το παιχνίδι, 12 βαθμοί. Πήρα τους 3 πίσω στον Ολυμπιακό, τους μείον 3 μόνο, είμαι 9 βαθμούς πίσω. Αν θέλεις να το προχωρήσουμε κι άλλο, θεωρώ όχι, ότι... Όχι, αν δεν γινόταν αυτά τα έσχη, δεν θα έχανα και στην Τρίπολη, εγώ σου λέω. Δεν θέλω έτσι, να καταλήξω. Δεν πάω εκεί υποθετικά, ναι. Άλλο θέλω να καταλήξω. Ναι. Είδαν όλοι, όλη η Ελλάδα είδε, ότι με κλέψανε. Λίγο πολύ άσχα που όσοι θέλουν να δουν και δεν θέλουν να το παραδεχτούν, το παραδέχονται ανοιχτά. Αλλά το είδαν όλοι. Και αυτό το έργο δεν είναι καλό, γιατί δίνει πόντους σε εμάς. Σου είπα προχθές με τα PlayStation και με τα tablet στην Αθήνα τα παιδιά τους τα παίρνουν και τους τα κλείνουν. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε μπάλα. Οι άλλοι δεν παίζανε. Και θέλουν να το κάνουν αλλιώς. Πρέπει τώρα, από εδώ έξι... και στο εξής, αν προσέχαμε 100% να προσέχουμε 1000%. Λέω άκουσα εγώ. Λίγο. Στο είπα και την άλλη φορά. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα έστω τύπη στα χαρτιά πέρσι. Έτσι. Και πήρε και το γήπεδο. Φέτος θέλω το δώσω στον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Βλέπεις, η ΑΕΚ έφαγε μείον 3. Πάνε να βγάλουν την ΑΕΚ το παιχνίδι για να βγάλουν και τον ΠΑΟΚ μετά. Και τους δυο δεν μπορούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να βγάλουν μόνο τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Βγάζουν την ΑΕΚ και με την πρώτη ευκαιρία θα βγάλουν τον ΠΑΟΚ. Θυμάσαι τη φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη. Πώς δεν τη θυμάμαι. Πώς δεν τη θυμάμαι. Θα μπορούσα να είχα φάει διακοπή παιχνιδιού και μείον 3. Που εγώ ακόμα λέω αυτός δεν ήταν ΠΑΟΚ της. Το είπα κιόλας. Ή δεν ήταν ΠΑΟΚ. Ή δεν ήταν ΠΑΟΚ. Ή δεν ήταν ΠΑΟΚ. Είτε το ένα είτε το άλλο. Στο μάτς με τον Άρη, αυτό που πριν που πήγανε 50 άτομα απ' έξω και κάνανε επεισόδια. Δεν το είπα εγώ. Θα μπορούσα να κρατήσω το είπα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Μα τώρα λένε, γράφουν μηνύματα μεταξύ τους και λένε με ασπρόμαυρα κασκόλ και φανέλες έξω από το Περιστέρι. Για Φασαρία, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Βάλε με λίγο και στην κλήρωση, το ξεχάσω. Γιώργος 500. Έγινε Γιώργο. Μη πρέπει να πηγαίνουμε όλοι στο γήπεδο και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κοιτάμε τους πλανούς και μετά το μάτς. Το δίπλα. Το ξέρουμε. Και μετά, γιατί, το παιδιά. Όχι μόνο το αν το ξέρουμε. Τι κάνει. Να μην σηκώσει κανένας χέρι. Να μην βγάλει κανείς τίποτα. Χέρι ούτε για να χαιρετήσει την κοπέλα στο απέναντι, στην απέναντι θύρα. Ναι, να το βλέπουμε. Πρώτα κοιτάμε τους διπλανούς όλους. Εγώ το παραμυθάκι με τους μείον 3 δεν το τρώω, να ξέρετε. Αυτό είναι τυρί στη φάκα. Για αυτά που θέλουν να μου ετοιμάσουν. Να το ξέρετε. Θέλω να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Να το ξέρετε. Αλλά προτιμώ να μην φάει μείον 3. Ναι, το τι προτιμούμε δηλαδή, δεν έχει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Μόνο σε εμάς θα φέρουν. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το λέω και για κάποιες ανακοινώσεις που είδα. Διαφωνώ. Έτσι, νομίζω μπορούμε να διαφωνούμε μεταξύ μας. Αφού υπάρχει προπαγάνδα. Το πώς παρουσιάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, εδώ τώρα βλέπουμε πέρσι με τον Ολυμπιακό με τους εικαστές. Όχι, μα δεν γίνεται να εξω... Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να εξισώσουμε, να εξομοιώσουμε καταστάσεις αυτού το μείον 3 με τη δική μας την κλοπή πέρσι. Δεν γίνεται. Ο ένας έχει... Εμείς κάναμε οπισθογωνία και βρήκαμε με τον προφυλακτήρα τον πίσω και ο άλλος έχει κάνει φόνους επανειλημμένος. Δεν γίνεται να πάμε και δύο στο δικαστήριο. Γιατί πήρε έστω η ΑΕΚ στα χαρτιά το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχει σημασία στα δικά μας μάτια πώς είναι η πραγματικότητα. Σημασία έχει στα μάτια αυτών που αποφασίζουν.
οι δικαστές πέρυσι παρανομήσαν 100%. 100%. Ξεκίνησε από τα θέατρα, από ένα γκολ που έπρεπε κανονικά να μετρήσει και. Δηλαδή, πώς και. Μένει σαν η κλοπή, φίλε. Αυτή η σκουλαρίκη από τον Αρετόπουλο και τον πήρε τηλέφωνο και λέει: μια τέτοια. Όχι, και τελευταία στιγμή είπε συμπληρωματική έκθεση. Εδώ στήθηκε ολόκληρη πλεκτάνη, ρε φίλε. Η συμπληρωματική ήταν διαφορετική αρχική και ενώ πρέπει να ληφθεί μόνο η αρχική γιατί είναι αντίθετε. Λήφθηκε μόνο συμπληρωματική. Δηλαδή, γίνανε παρα. Ναι, αλλά σημασία ποιο έχει ότι αυτοί είπαν, ξέρει. Είσαι άνθρωπος εσύ. Αυτό μετράει. Okay. Δηλαδή δεν είναι η αλήθεια. Είναι το ξέρουν τι όλοι. Ξέρουν και οι ίδιοι, φίλε. Ναι. Ότι ξέρω, αυτό ξέρω. Είναι θεία δίκη. Το ξέρουν. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό. Θα τους κυνηγάει χρόνια. Γεια σου, Θουβού. Σε χαιρετώ. Καλημέρα, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα. Ξαναλέω. Κληρώνουμε σήμερα μια καταπληκτική σκούπα Boss. Ηλεκτρική σκουπάρα. Φανταστική. Γράφεται FM. Αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Και βέβαια και ένα τριήμερο θερμές, καταπληκτικό ξενοδοχείο, ξύλο μέσα, ξύλο όχι έρχονται να σας δίνουν, ξύλο, πέτρα, αυτά τα πάντα όλα, υπέροχο, ατμοσφαιρικό, σε ένα παραδεισένιο μέρος, το Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, δύο βραδιές, θα περάσετε υπέροχα. Και βέβαια και μέσα από τα τηλέφωνα, όχι μόνο μέσα από το μήνυμα, και μέσα από το τηλέφωνο, μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία, για να κληρώσουμε, σκουπάρα Boss, από την ηλεκτρονέτα Παπουκής Νικολής που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Όπως χορηγός πρώτης ώρας είναι τα υπέροχα ζαροπλαστεία Νικολαίδης. Αν δεν έχετε περάσει μια βόλτα, οτιδήποτε και να πάρετε είναι πεντανόστιμο, είναι πεντακάθαρο και τα τυροπιτοειδή, τα σφολιατοειδή τους και τα καφεδάκια τους και τις ψωμάρες τους και οι τούρτες τους και τα γλυκά τους και τα κεράσματα και τα πάντα όλα. Και τα πάντα όλα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πώς το λέει στη διαφήμιση, δίνουμε σε χαρτάκι τη μουσική αυτό που κάνουμε και εμείς. Δίνουμε στον Νικολίφτη και παίζει η Συντέλεια Μπέκος. Γεια σου, Αναστασία. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε βου ώρα. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Εκεί μπαίνετε στο paokoto.gr. 2-11-93 5 φορές το τάλιρο. 5-5-5. 5-5. 2-11-93 και 5 πεντάρια. Ενημερώνεστε για ασφάλεια αυτοκινήτου, για ασφάλεια μοτοσυκλέτας. Σε εξαιρετικές τιμές. Με ανθρώπους με την υποστήριξη Insurance Brokers. Ανθρώπους φερέγγιους. Ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο σε συνεργασία με τον επίσημο ΠΑΟΚ. Δεν είναι αβαβάω παπαπάω υπόθεση. Δεν είναι αλαντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Δεν είναι μουσαντένια υπόθεση. Είναι άνθρωποι με κύρος και σοβαρότητα. Και ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έκανε συνεργασία με κάποιους οι οποίοι δεν τιμούν το όνομά τους και δεν προσέχουν να κρατούν ψηλά τον πύχη στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δεν παίζει κανένας με το όνομα ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. 2-11-93 και 5 πεντάρια, ενημερωθείτε. 140 έδινε στην προηγούμενη ασφάλεια, 105 δίνω τώρα. Πάμε στις 5 γραμμές βεβαίως. Και λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή με Ντιέκο Πατσέτα σε μεγάλα κέφια στο πλήρως αναγεννησμένο μαγαζί. Εκεί απέναντι του Μασού της Ελευθέρια. Γλύφετε και τα ακροδάχτυλά σας. Η πιο ευλίγιστη, καταπληκτικά, κρεατικά, διαλεχτά, υπέροχα, πεντανόστιμα. Μόνο εκεί θα τα βρείτε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και οι χαρτοπετσέτες του, ακόμα και τα τραπεζομάντιλά του είναι νόστιμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τις γραμμές. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σκουπάρα Boss. Υπερατού δώρο σήμερα. Λείπει η Μαριλής βέβαια σήμερα και το έχει πάρει όλο πάνω της η Αναστασία. Μια σκούπα ηλεκτρική Boss με μεγάλη απορροφικότητα, αλλά και όνομα το οποίο είναι εγγύηση. Σκούπα Boss από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης και τριήμερο στις θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Αυτά κληρώνουμε σήμερα. Γράφτε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλά στο Στελάρα και sorry που περιμένατε. Έλα. Μου φάσε Σαββατοκύριακο, ρε φίλε, πάω. Κάρα δεν παίζει, τίποτα δεν είχε. Στιφάδο χωρίς λαγό. Τίποτε. Κωστή. Αυτοί έχουν σχέδιο, φίλε, εμείς που να είμαστε... Μις μαγιό, χωρίς βυζί. Ναι. Δηλαδή, τέτοιο, Sports Illustrated, άγγελος του Victoria's Secret, χωρίς. Ναι. Το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει, ναι, γιατί εμείς πηγαίνουμε περισσότερο σε αυτούς τα σπιγνία. Αυτοί δεν έχουν εκδρομές, δεν έχουν κόσμο. Αυτοί είναι λίγοι και στην έδρα τους, δεν πάνε πουθενά. Πρέπει να είναι πολύ ψηλιασμένοι αυτοί που διοργανώνουν τις εκδρομές. 100%. Εδώ βλέπεις και σχέδιο και με τη διαιτησία, σε παιχνίδι με τον Απόλλωνα έχουν σφίξει 20 φάουλ υπέρ του Απόλλωνα, που στην Ευρώπη κάνεις 1 και 2 και 4 φάουλ 6 με την Τζέλση. Αυτοί έχουν σχέδιο, συνέχισε και με τον τελευταίο μπορεί να πιάσει. Δώσε εκεί φάουλ, βάλ τους μέσα στην περιοχή, κάνε ράνε, κόψε τον ρυθμό τους άλλους. Στέλιο μου, δηλαδή, φίλε μου, και φέτος θα κάνουν οτιδήποτε. Δεν είμαστε ούτε δοκιχωτιστές, ούτε βλέπουμε ανεμόμυλους, ούτε βλέπουμε φανταστικούς εχθρούς. Την πραγματικότητα, αυτό που λέγαμε και πέρσι. Yeah. Και φέτος θα κάνουν τα πάντα. Νόμιμα και παράνομα. Αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται για να μην πάρω το πρωτάθλημα. Και φέτος φαίνεται ότι ο αντίπαλος ο πραγματικός
είναι ο Γάβρος. Χωρίς να βγάζω την ΑΕΚ, μην την βγάζετε απ' έξω, να ξέρετε. Έχει επιτελείο, έχει επιτελείο, είπε και κάποιες αλήθειες. Έχει επιτελείο, αλλά δεν έχει ρόστερ, φίλε Ολυμπιακός, λόγω ρόστερ και ότι στον Ανταρτοπόλεμο είναι πιο μαθημένος. Όταν έχει προξήματα συνέχεια από την Μπαράγκα, ο Κούγιας μπορεί να είναι μία έτσι, μία αλλιώς, λέει και πράγματα που ισχύουν όμως. Έτσι, λέει και πράγματα που ισχύουν. Πέρσι για αυτά που γίνανε ο Κούγιας τα έχει πει, αλλά δεν τον άκουγε κανένας, θα συστήσουνε. Κοιμαστείτε στα μεγάλα παιχνίδια. Και αυτός όμως φίλε, μία είναι μαύρο, μία άσπρο, άσπρο. Ναι, εντάξει, άστα, φίλε, άστο, δεν είναι. Σήμερα, είναι, αλλαγές, σήμερα είναι. Θέλει να είναι φίλος μας, αύριο μπορεί να μας βρίζει, φίλε. Καμία εμπιστοσύνη, καμία σταθερότητα, σίγουρα. Καμία τίποτα. Άστο, άστο. Κωστή, βάλε 283 για τις κληρώσεις. Έγινε, Στέλιο. Ακούς, ναι. Ο Μελισσανίδης λέει καλύτερα κάτω το μείον 6 να σβήσετε το πρόστιμο, ρε παιδιά, λέει. Δεν αντέχετε, λέει. Βέβαια, ένα ακόμα μεταχειρισμένο πούλμαν παίρνω. Μια φρέζα. Έγινε, γεια. Yeah. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Ναι. Πάμε μεθεπόμενος. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε, τους ροφάμε το μεδούλι. Καλημέρα. Ναι. Πάμε μεθεπόμενος. Πέσαν όλοι μαζί. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ανέστη Λαγιαδά. Γεια σου, ρε Ανεστάκο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Όλα καλά. Όλα καλά. Τέλεια. Όλα καλά. Επειδή θυμάμαι ότι κάτι έχει κερδίσει, δεν θυμάμαι τώρα τι. Είδα το όνομά σου μια λίστα. Αϊβατζίδης, δεν είσαι, Ανέσαι Αϊβατζίδης. Μπράβο. Όσοι έχετε κερδίσει κάτι μπουφάν από τη Λάρνακα, κάτι φανέλες, κάτι μπλούζες κτλ. Πότε γυρίζει η Μαριλής? Αύριο. Από αύριο το πρωί έρχεστε και τα παραλαμβάνετε. Σήμερα λείπει, έχει άδεια η Μαριλής, οπότε είμαστε μόνοι μας. Εντάξει, το λέω για εσάς που έχετε κερδίσει. Πες μου τώρα, Ανέστη, ό,τι άλλο θες. Βάμε σκληρώσεις 7-60. Ναι. Και εγώ θα πω ότι όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα πρέπει να παίξουν ξένοι διαιτητές. Γιατί βλέπουμε ότι οι Έλληνες δεν μας αγαπάνε και πολύ. Ρε ξένοι μέχρι και στην Τυφλόμυγα, ρε. Μέχρι και στην Τυφλόμυγα, ξένοι. Παντού. Και ένα άλλο, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να ο πρόεδρος να πάρει κάποιους του κυριτάδες να έχουν μέσα στο γήπεδο και μέσα και έξω και να παρακολουθάνε λίγο τους δικούς μας, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι δικοί μας και τι θα κάνουν. Η δική μας δεν πρόκειται, φίλε. Και φάνηκε πέρσι που έγινε κλοπή μπροστά στα μάτια μας και ο κόσμος δάγκωσε τα χέρια του, έφαγε τα έντερά του, αλλά δεν έκανε το παραμικρό ο κόσμος. Κλοπή είχαμε μπροστά στα μάτια μας και ο κόσμος ήταν πραγματικά υποδειγματικός. Γιατί κατάλαβε ότι μας περιμένουν στη γωνία. Και είδε ότι μια ανοιχτή χαρτοτενία, μια ταμιακή, μας στήσανε και μας εκτελέσανε. Έπεσε ο άλλος κάτω και έκανε το θέατρο του αιώνα. Και μετά από μια φωτογραφία, από μια δίθεν τρομοκρατία, δεν ξαναβγήκαν να πέσουν οι άλλοι. Μου ακυρώσανε γκολ. Τα έχουμε πει να μην λέμε ξανά τα ίδια. Ο κόσμος ήταν άριστος, αδερφέ. Άριστος. Αυτά προσπαθούν να κάνουν αυτοί και πρέπει και εμείς λίγο να. Φυλαγόμαστε. Ακριβώς. Ακριβώς. Έγινε, Ανέστη. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Πέσαμε όλοι μαζί. Αγκαλιά. Ναι, πάμε στον Μέθε. Μέθε. Μέθε επόμενο. Ναι. Ο Μέθε. Μέθε. Μέθε επόμενος είμαι. Μέθησες. Έλα, αγόρι μου, έλα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Χρήστος. Έλα, ρε προηγείτε με. Τον Εύωσμο. Χρήστος. 7.31, χώσε με και εμένα και... Να σε χώσω και σειρά, τι να κάνω. Έτσι, έτσι. Χωσέ Κουέρβο. Χωσέ Παντίγιας. Χωσέ Μαωρίσιο, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχουμε καταρχήν, με υγεία. Αλήθειες λες. Ναι. Κολάφιες. Και να μην ασχολούμαστε με άτομα σαν τον το Κοντό από την Πετρούπολη Αττικής. Ξέρεις ποιον εννοώ. Βεβαίως. Έτσι, γιατί όποιος ασχολείται με τέτοια άτομα χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Πρόσεξε. Αυτό είναι μια σκέψη σωστή. Δεν αντιλέγω. Όμως όταν βγαίνει και ασχολείται μαζί μας και λέει πράγματα με τηλέφωνα, με διευθύνσεις, με ημερομηνίες, απτά κτλ. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε. Το καταλαβαίνεις νομίζω, έτσι. Απλά βάζω πάντα τον αστερίσκο κάτω, σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Να έχετε υπόψη σας. Ναι, σήμερα Γιουβέτζη και αύριο Κουκουρέτζη. Όχι, φίλε, ο ίδιος που σήμερα λέει θέλω να είμαι φίλος σου, αύριο γυρίζει και... Οπότε, ακριβώς, οπότε
καμία, ναι, καμία σταθερότητα, καμία απολύτως εμπιστοσύνη, έτσι. Ξεκάθαρα. Και όσον αφορά με, το, με την τιμωρία της ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτή μια μεγάλη καμπάνα και για μας χτυπάει, ξέρεις. Είναι προειδοποίηση το τι θα ακολουθήσει. Τυράκι, και δική τυράκι μας στη φάκα. Ναι, τυράκι στη φάκα. Είναι. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Η ΑΕΚ είδε ότι χάνει το πρωτάθλημα, το χάνει, αγωνιστικά δεν μπορεί. Έτσι, όχι, όχι. Το χάνει το πρωτάθλημα. Δεν έχει ομάδα, δεν έχει ομάδα να σταθεί. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα πονηρό όλο αυτό, όλο αυτό. Και μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε έτσι πάντα με καχυποψία. Έτσι. Δηλαδή αν η ΑΕΚ έχει φάει τους μείον 3 τώρα, δεν μιλάω για αποκλεισμό έδρας και τα λοιπά και το πρόσημο. Αυτό είναι σε δεύτερη ερώτηση σημασία. Κάνω, ερώτηση. Ναι. Αν η ΑΕΚ ήταν όπως πέρσι στο τέλος, 3 και 6 και 9 μπροστά, ναι, για να πάρει το πρωτάθλημα, θα της αφαιρούσαν βαθμούς για να το πάρει η ομάδα που ήταν δεύτερη? Θα της έπαιρναν το πρωτάθλημα όπως το πήρα σε εμάς? Ούτε με σφαίρες. 100%. Άρα, ναι, μην το βάζετε τώρα στη ζυγαριά. Το λέω για κάποιους γιατί είδα ότι μια υπερευαισθησία ότι όχι μέσα στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Είναι το ίδιο πράγμα. Μην εξομοιώνονται. Αυτό θέλουν αυτοί. Να τα βάλουμε στη ζυγαριά και ναι, καλά, ναι, να πούμε ότι είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο σοβαρό, ομολογείτε τώρα, ρε παιδιά. Ένα γκολ πεντακάθαρο του Βαρέλα. Ένα στήσιμο, μια κλοπή, 30 εκατομμύρια χαμένα. Μια πορεία ονειρεμένη για αυτούς με τα βίντεο κλαπ για το Champions League. Και εμείς να περνάμε το μαρτύριο μέσα στο καλοκαίρι να παίζουμε ομίλους. Σε παρακαλώ. Μα, αν παρατηρήσεις και τα δημοσιεύματα και στα ίντερνετ που μπαίνουν και γράφουν για την ΑΕΚ, είτε είναι ρεπόρτερ είτε είναι οποιοδήποτε, δηλαδή είναι για γέλια αυτά που γράφουν. Ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι με τον Ολυμπιακό, ναι, πλέον, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή. Ναι, ναι. Okay. Τρελά πράγματα. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Μόνο γέλιο. Μόνο γέλιο. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Χρήστο. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε? Όχι ρε φίλε. Τι είναι ο Πάοκος, τι, για πολύ κόσμο? Οικογένεια, οξυγόνο, Κωστή, αποκούμπι, πολλά πράγματα. Είναι πολλά, Κωστή, και το κατάλαβα τον τελευταίο καιρό, να ξέρεις. Έτσι. Ελπίζω να είναι περαστικά αυτά που σε απασχολούν με το συγγενικό σου πρόσωπο. Είναι αποκούμπι, είναι, το έχω πει, είναι διαφυγή, πολλές φορές. Κωστή, καλή συνέχεια, καλημέρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Bye, και καλή δύναμη. Bye, και καλή δύναμη. Bye. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Καλημέρα, βεβαίως. Το όνομά σας? Από Σέρες. Από Σέρες. Καλώς το Γιωργάρα. Από Σέρες, από κάποιο χωριό. Έχω πάρει και άλλη φορά. Αγόρι μου. Λοιπόν, αυτό που έγινε τώρα στην ΑΕ, χάρηκα πάρα πολύ, ναι. Και το είχα πει στους φίλους μου. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους. Και όντως το βρήκανε. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Θεία δίκη, αδερφέ. Κατάλαβα. Και όσο για τους διαιτητές, ξέρετε πριν πόσα χρόνια το λέω, ξένους διαιτητές, ναι, όχι ντέρμπι, και με την κολοπετινίτσα όπως παντού, λέτε, ρε, παντού, να παίζουμε ξένους να σφυράει, διότι παντού, μας φάζουνε. Παντού. Μας φάζουν. Φυσικά. Κατάλαβες, μεγάλη. Δεν θέλω να πολυλογώ, αυτό μακάρι εκεί, καλά, ωραίος, να πάθουνε. Λοιπόν, να 986 καλά, έχω για τη σκούπα. 986. Πες μου λίγο όνομα πάλι, θύμισε μου. Γιώργος, Γιώργος. Από σέρα σε κάποιο χωριό. 986. Εντάξει, το χωριό, πώς το λένε το χωριό? Χαροπό, πριν περνούσε από εδώ για πας να πας για Βουλγαρία. Χαροπό, έχει αισιόδοξο χωριό, δεν λέγεται λυπημένο. Έτσι. Ναι, ναι. Η κλαψοχώρη θα μπορούσε να λέγεται έτσι. Το πένθυμο. Ναι, λέγεται, ναι, χαροπό. Μπράβο. Ναι, και όμως, ναι. Έτσι. Και χαράδα και το πω έχει και πόνο. Και χαρά και πόνο. Έγινε! Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά, φίλε μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Καροπό, φίλε. Ε, Αναστασία, ωραίο όνομα. Θα μπορούσε να λέγεται κλαψοχώρη. Ε, θα μπορούσε να λέγεται, ρε παιδί μου. Ε, ξέρω εγώ. Πώς αλλιώς. Το πένθυμον. Από πού είσαι, από το πένθυμο. Έτσι, δηλαδή μια στενοχώρια. Διάλειμμα. Έχει γραμμές. Ναι, καλημέρα! Ναι. Καλώς το παιδί! Καλημέρα σας. Καλώς εδώ, ναι. Τι κάνουμε? Εδώ, φίλε. Ζουμουσάδα. Φίλε, δεν ξέρω αν το είπες, αλλά ξένους διαιτητές και στα γαλματάκια. Α, πάρα πολύ ωραία. Δεν το είχαμε πει τα γαλματάκια. Είπα σήμερα, προσέθεσα, ξένους διαιτητές, είπα σήμερα, μέχρι... Και τι είπα, δεν θυμάμαι τι είπα πριν. Κάτι είπα. Τα γαλματάκια, φίλε, γιατί όταν γυρνά στην πλάτη, ο άλλος. Α, στην τυφλόμυγα είπα σήμερα, ναι. Ξένους μέχρι και στην τυφλόμυγα. Εσύ λέει λοιπόν μέχρι και στα γαλματάκια. Βεβαίως. Γαλματάκια, γιατί όταν γυρνά στην πλάτη. Ωχ. Για να μην σε
ο άλλος περπατάει, φίλε, και εκεί ξένους διαιτητές. Έτσι. Μου επιτρέπεις να βάλω δύο ακόμα που είναι στην ίδια κατηγορία. Ξένους διαιτητές και στο 1, 2, 3 κόκκινο φως. Μπράβο, σωστός. Ξένους και στο βασιλιά, βασιλιά, τη δουλειά. Γελάμε εμείς, αλλά γελάς. Λέει, όπως λέει τον έκδοτο, μουνάς γελάκι, μουνάς. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, Κωστή, επειδή γελούσες με το Χαροπό, ναι, είναι τρία χωριά, ένα χιλιόμετρο το ένα από το άλλο. Ναι. Στις Σέρες το ένα λέγεται Κίμηση, που δεν είναι ποτέ κανείς ξύπνιος. Κίμηση! Ναι. Μάλιστα. Ναι. Το άλλο λέγεται Γόνιμο και όλοι έχουν από πέντε παιδιά. Έλα ρε φίλε. Είναι αυτοί που δεν κοιμούνται. Όσοι είναι στο, φεύγουν από το ένα χωριό επειδή δεν κοιμούνται το βράδυ από την Κίμηση, πηγαίνουν δίπλα. Και το άλλο λέγεται Ποντισμένο. Πώς? Όλα είναι ποτισμένα κανονικά. Είναι αυτοί που δεν κοιμούνται το βράδυ. Είναι... Γι' αυτό είναι όλοι χαροποί. Χαμός γίνεται. Και λίγο πιο εκεί έχουν και ένα ακόμα χωριό που λέγεται Αμμουδιά, αλλά χωρίς θάλασσα, ρε φίλε. Φίλε, η πρόθεση μετράει. Μην τα θέλουμε έτσι όλα ακριβώς. Δικά μας. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, αγόρι μου. Αυτά. Βάλαμε στην κλήρωση... Άγγελε, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 291. Έγινε, σε χαιρετώ. Μπράβο σε όσους τερμάτισαν στα 21 χιλιόμετρα μαζί με μένα. Μπράβο φίλε. Πανάξι, ζουμουσού είναι αυτό. Πανάξι. Ανεβάστε φωτογραφίες όταν πήγαινε σε τέτοια πράγματα. Φιλιά, έγινε. Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλά. Λοιπόν. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε μία σκούπα ηλεκτρική, καταπληκτική. Πρώτο όνομα, μπος, φοβερή, απορροφητικότητα, διάρκεια. Εμπιστοσύνη, όνομα, όχι αστεία τώρα, έτσι, μεγάλο πράγμα. Από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με Συντέλεια και Μπέκο, σας λέω επίσης, τριήμερο! Έτσι. Και Δημάκη έχω. Θα μάθω, Μαριλής, πρέπει να πήγε. Έλεγε ότι μπορεί να. Βέβαια. Θα έχω ρεπορτάζ, ξέρεις, θα τα πάω από τον ίδιο το Δημάκη. Από τον ίδιο. Λοιπόν, και τριήμερο θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, καταπληκτικό ξενοδοχείο, υπέροχο, δύο βραδιές. Τσιτσί, αύριο. Ξαναλέω, επειδή ήρθε ερώτημα, τι έλεγες πριν. Έλεγα, μην αναδημοσιεύετε δικά τους site. Όχι με το πρόσχημα, με την πρόθεση να κράξετε, δείτε τι γράφουν με τον Μινελίκη, τους βάζετε όπως είναι το site τους και παίρνουν από εμάς τα χτυπήματα. Είπα, είμαστε 11.653 μέλη. Και αν το κάνεις και κοινοποιείς αυτό το πράγμα, τους δίνουμε μια τεράστια όθηση. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Το λέω. Σβήνει η καημένη χρήσα όλη μέρα. Σβήνω κι εγώ όποτε μπορώ. Παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα πάνω στον μπλιμπλί. Έχουμε και σπίτια. Έχουμε και οικογένειες, έχουμε και παιδιά. Έχουμε και... Τρέχουμε και για την εκπομπή μας. Δεν είναι όλα όμορφα καμωμένα το δίωρο και γεια σας. Πρέπει να τρέξουμε εμείς για τις δουλειές μας, για τις εκπομπές μας και για να στηρίξουμε τα πράγματα στα οποία δουλεύουμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Άρα, αποφύγετε την αναδημοσίευση. Το έβλεπα και σε άλλους φίλους. Και από άλλους σταθμούς το ίδιο πράγμα. Μην το κάνετε αυτό. Είναι, τους δίνετε έτσι. Χαίρονται με την αθωότητά μας. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Διαλυματούμε και επιστρέφω. Α, να δώσω χαιρετίσματα στη Σουηδία, στο Χέλσιμπορκ, στο φίλο μου τον Λία του Σταφυλίδη. Ζου μου σου λέμε και κάθε εβδομάδα σας έχουμε, αγόρι μου. Αγόρι μου. Φιλιά στη Δέσποινα Κυριακίδου που ακούει στην Αθήνα. Φιλιά στο Χρήστο Κολοβό. Ο Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ δεν γίνεται. Μας ακούει στην Αυστραλία. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Τσόφα. Γεια σου Σόνια. Όποιος νομίζει, λέει, το μεγαλύτερο συναισθημένο έρωτας, τότε δεν έχει μπει στην τούμπα. Ρε, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει όταν θα φτιάξουμε το νέο ναό. Τι θα γίνει εκεί. Πάω διάλειμμα, δεν πρέπει να πεταχθεί ούτε πετραδάκι. Την ημέρα που θα γκρεμιστεί η τούμπα και θα είμαστε όλα τακτοποιημένα για να γίνει ο νέος ναός, θα γίνει ερωτολεστία. Ούτε ένα χαλίκι πεταμένο. Να μπει δίπλα στα στέφανα. Να μπει δίπλα στην εικόνα. Να μπει δίπλα. Στις φωτογραφίες του παππού από την Μικρασία να μπουν σε τέτοια. Θα είναι κοιμήλιο οικογενειακό. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε. Επιστρέφουμε. Έτσι. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Επειδή λέτε δεν βάζουμε ξένα. Όλο ελληνικά βάζετε. Ορίστε. Ξένα. Κανονικά. Όλοι είναι μουσικοί, είναι ξένοι. Όλοι είναι αλότροι. Να σας πω ότι αυτό δεν είναι της γαραμπή το περασμένα ξεχασμένα. Εμείς το πήραμε ή αυτοί μας το πήραν. Και έχει και ωραία λόγια, άκου λίγο. Πώς είναι, λέει, το διαζύγιο, λέει, στα αραβικά, πεθαίνω. Τα χάλασα. Τι ωραίος.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε υπέροχη σκούπα Boss από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτικά πράγματα. Θέλω να σας πω. Σκούπα Boss. Και ότι αυτή την εβδομάδα και μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου, με κάθε στεγνοτήριο Boss υπάρχει και ένα ατμοσίδερο Boss δώρο. Καταπληκτικά πράγματα. Και τριήμερο θερμές δίνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου το δίνετε με το τηλέφωνο. Γεια σας, σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς να πούμε. Τι ωραίο το. Καλημέρα. Δάτε. Καλώς το παιδί. Αυτά έχουμε να πούμε. Με κλείσεις εσύ, ρεζερβέ. Γεια σας. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Στην αρχή αυτή είπαμε ότι εμείς θέλουμε. Γεια σου, ρε Γιάννη. Τι γίνεται. Καλά. Διαφωνώ βασικά. Όχι, είμαι πολύ καλά. Είσαι καλά? Ναι, ναι. Με είσαστε την κόρη καλά. Τώρα είμαι πολύ αγόρι καλά. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έκανες αυτό που έπρεπε, φίλε. Στόχευσες όπως έπρεπε. Δούλεψες τεμπεσίρι. Καλή δουλειά. Τεμπεσίρι. Καλή δουλειά. Καλή. Γελάω με αυτά που λένε. Τι λοιπόν πρέπει να κάνεις για να κάνεις αγόρι κορίτσι. Ναι. Λέμε κάλτσες. Ναι. Να πέφτουν κεραυνοί, ανοιχτά τα φώτα. Διάφορα, ξέρεις. Όχι, ρε, θα πάρει φως και θα έχουμε άλλα. Να είσαι κουρασμένο, θα πάρει φως. Για πες, αγόρι μου, για πες. Λοιπόν, πάντως είμαστε αλήτες. Έπρεπε να δώσουμε, έπρεπε να δώσουν πίσω και τους 3 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Ναι. Να πάρει και το παιχνίδι. Βεβαίως. Γιατί τότε ο κύριος Τσουκαλάς δεν θα έλεγε ότι στο χόρτο κερδίζονται όλα. Όχι. Να πω ότι σε αυτούς που λένε ότι τώρα δεν είναι ωραίο αυτό μέσα στο χορτάρι το μείον 3 σάκ, να πω ότι να θυμίσω απλά ότι έχουμε ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα με μείον 2. Θα είμαστε συν 2 βαθμούς φέτος. Το λέω αυτό επειδή. Τώρα. Εντάξει. Μην βάζετε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι ίδια πράγματα στη ζυγαριά. Οι μεν έχουν κάνει κατά συρροή φόνους. Εμείς χτυπήσαμε τον προφυλακτήρα μας τον πίσω στο παρκάρισμα. Και αφήσαμε και στον ιαλοκαθαριστήρα χαρτάκι με το τηλέφωνό μας. Κατάλαβες. Έτσι, έτσι. Κορόιδα πιανόμαστε πάντα, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα μας. Νομοτελειακά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 100%. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ. 850. Θύμησέ μου λίγο όνομα πάλι. Γιάννης. Γιάννης. Έγινε Γιάννη, σε χαιρετώ. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Φρεσκοπατέρας, μετά από 3 αγόρια έκανε την κόρη. Μεγάλες στιγμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό κουράγιο, πες το παλικάρι. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, ήθελα να σε πω καταρχήν ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα τις προάλλες. Α, την Παρασκευή. Ναι, ρε, α, φίλε, καλά, φίλε, δεν είναι. Όλοι, όλοι σας, όλοι σας. Ειλικρινά, δηλαδή. Όλοι, όλοι. Δεν ξέρω οι άλλοι, εγώ το καταυχαριστήθηκα. Ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός. Ναι, χόρτασα, ρε φίλε, το γι' αυτό βάλαμε την αυριανή κλήρωση για τα κρέατα. Στην αυριανή από τώρα, κλείστε εσύ. Στην αυριανή θέλω, ρε. Τα δώρα της Παρασκευής δεν υπήρχαν. Έτσι. Πραγματικά. Σημάδεψαν μια 20ετία στο ραδιόφωνο, δεν έχω ξαναδώσει τέτοια δώρα. Αναστασία, αυτά που έδωσε την Παρασκευή. Αφού όταν το έδειξα στη γυναίκα μου, τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Εντάξει. Ανύπαρκτο με λέει. Ναι, δεν είμαι. Δεν έχω ξαναδεί, ούτε θα το ξανα. Δεν το βλέπω. Συγκινήθηκε, λέω, σου κάνω συνέχεια τέτοια δώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε ένα παλικάρι, σε 2 παλικαράκια. Δεν το ξέρω καν. Είναι χτες το μεσημέρι με το ταξί δουλεύω. Εκεί που προχωράω, ακούω κάτι λαϊκά τραγουδάκια. Σκάει από δίπλα ένα αυτοκινητάκι, ένα άσπρο. Δύο τσακαλάκια μέσα. Έχουν ραδιοφωνό και άλλος παίζει κλαρίνο, ρε φίλε. Live μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα αυτοκίνητο. Δεν κες και μπαταρία, φίλε. Το λέω, ανοίγει το παράθυρο, το λέω. Παίξει και λίγο παζαρέτσι. Και αρχίζει και μου παίζει. Τι ωραία, φίλε. Αυτά είναι, φίλε. Ραδιοκαθετόφωνα και CD και MP3 player και MP4 και μαλαμπίμπι. Κανονικά το κλαρινάκι της έδινε, λέω, κλαρίνο και ας πεθάνω. Και δεν φοβάσαι, μη δεν έχει και μπαταρία το αυτοκίνητο. Κλαρίνο και ας πεθάνω, μπίμπιπ. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε. Live. Όταν λέμε, τι έχεις, έχω κλαρίνο live, κυριολεκτικά, έτσι. Κυριολεκτικά, φίλε. Δεν από το τσακαλάκι. Λοιπόν. Αυτά, θα πρέπει να και ένα άλλο. Στην κλήρωση βάλαμε την αυριανή, μην ξεχάσει. Έγινε, γιατί φίλε. Γιατί σαν το τσιτσί δεν έχει. Σαν το τσιτσί, φίλε, δεν έχει. Ένα μήνα γεμίζει το τραπέζι. Φιλιά, φιλιά. Άντε, γεια, γεια. Συγκινητικοί ήσασταν την Παρασκευή που δεν έδινα τίποτα
Και έγινε χαμός, βάλε με στην κλήρωση. Έτσι. Λέει, πόσο ήθος, Αναστασία. Έχω καμένες φλάντσες, δηλαδή πόσο τους αγαπάω αυτούς. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Αλήθεια λες. Καλώς την. Θα είναι καλή για όλους, τι από ό,τι φαίνεται. Λίγη συννεφιά. Εμείς θα σας ευχηθούμε την Κυριακή με τον Άρη να πάρουμε πάλι τον αγώνα, να, είμαστε, να κρατήσουμε τη θέση μας στην εντεκάδα. Στην εντεκάδα. Ναι, έντεκα αίτητες ομάδες. Α, ναι. Σε αυτήν, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Μεταξύ αυτών και αυτό, ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα γίνει. Να διατηρήσουμε αυτή τη θέση. Εγώ άκουσα χθες εδώ μεταξύ σε μία εκπομπή, ναι. Λίγο τέλος πάντων. Λίγο τέλος πάντων. Αποκαλυπτικά στο, στο έψιλο, ναι. Και τη συμπαθώ και δεν τη συμπαθώ, τέλος πάντων, ναι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, όσον αφορά το νέο πρόγραμμα του Open, στην, ναι. αθλητική εκπομπή, ναι. σκέφτονται να έχουν μόνιμους καλεσμένους. Ποιους? Δεν ξέρω. Πώς το σκέφτονται? Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου πάντως. Δεν ξέρω. Δέμης Νικολαίδης και Νικολακόπουλος. Δεν ποιος ξέρω. Ο Νικολακόπουλος δεν που έχω... να μας πάει δεν χορταίνει. Δεν έχω άποψη, ούτε ξέρω, ναι. ούτε... Το άκουσα και λέω τι πάνε να κάνουν. Δηλαδή εντάξει, να λέμε αλήθειες, τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά να έχουν μόνιμα καλεσμένους αυτούς τους ανθρώπους που... Όχι καλεσμένους, πάνε στο πάνελ, σχολιαστές. Ναι, σχολιαστές. Δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι ποιο, ο επικεφαλής, τώρα μου διαφεύγει το όνομα του... Ο Σπυρόπουλος θα είναι επικεφαλής. Ο Σπυρόπουλος είναι, ναι. άλλο. Ναι. Μόνος του είναι μια αξία ο άνθρωπος. Ναι. Με δεν το ήθος του, με τη, ούτε καν. Είναι. Είναι ο άνθρωπος, καταρχήν κυνηγήθηκε από το Γαύρο επειδή δεν τους έκανε τα χατήρια. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά σημείο αναφοράς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που αντιλέγει. Όχι. Τώρα, τα άλλα ονόματα που ακούγονται. Ούτε... Δεν ξέρω, εγώ πάντως αυτά που άκουσα, λίγο με προβλημάτισαν. Και λέω, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πώς θα κάθεται να παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, όταν αυτοί οι άνθρωποι και στο παρελθόν έδειξαν αυτή τη συμπεριφορά και με τη φυλάξη τώρα περιμένουν να δούμε τι. Αυτό που διαισθάνομαι, Νάντια, εσύ είσαι, καταρχήν κάνω σωστά το όνομα ή όχι, έχω πέσει έξω. Νάντια είσαι. Νάντια είσαι. Όχι. Έλενα. Είμαι η Ελένη. Ωραία, Ελένη μου. Ναι, νόμιζα λοιπόν. Μιλούσες σε κάποια δίπλα σου. Όχι. Δεν έχω, είμαι μόνος μου. Δεν έχω, όπως και ο Παπαδάκης πλέον χωρίς την Πάγια Αντωνοπούλου. Ναι, ο καημένος. Να δει λίγο τη γλυκά. Χωρίς την παρέα. Έχει. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό που διαισθάνομαι δεν είναι ούτε πληροφορία ούτε ρεπορτάζ. Μην περιμένετε από τον Ιβάν να κάνει ένα αμιγώς παοξίδικο κανάλι. Και θα ήταν λάθος να το κάνει. Δεν θέλει, να σου πω κάτι. Δεν θέλουμε κι εμείς να είναι ένα πράγμα μονόπλευρο. Είμαστε αρκετά. Ναι, μα γι' αυτό και σου είπα. Είμαστε αρκετά. Τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Άλλο αυτό όμως, άλλο να πάρει. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο άνθρωπος θα πάει να κάνει ένα κανάλι, να έχουν ελευθερία λόγου όλοι, να υπάρχει αντίθετη άποψη. Ναι. Όχι όμως. Στο άλλο άκρο να ακούμε φωνές εκεί πέρα μέσα να μας βρίζουν ή να μας υποτιμούν ή να μας υποτιμούν την νομιμοσύνη, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτό που μονίμως βλέπω μέχρι τώρα σε όλες τις αθλητικές εκπομπές. Μη φαντάζεστε πάντως ότι θα πάει να κάνει σαν αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, να κάνει ένα αντίστοιχο τέτοιο πράγμα. Ούτε αυτός το θέλει, νομίζω ούτε και εμείς το θέλουμε. Ναι, αυτά ναι. που πρέπει να υποθούν, θα υποθούν. Ναι. Βλέπεις, όπως, δες λίγο τι σκεπτικό έχει στο ποδόσφαιρο. Λέει, δεν θέλει εύνοια σαν αυτή που είχε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια. Λέει, παιδιά, 50-50, να φέρουμε το ΒΑΡ. Ό,τι υπάρχει να φαίνεται. Να βάλουμε ξένους διαιτητές. Δεν λέει 100-0 εγώ. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα θα πάει να κάνει και στο κανάλι. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα, μακάρι. Δεν είναι ρεπορτάζ, το λέω. Έτσι. Να επαληθευτούν αυτά που λες. Ελένη, πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 656. Έγινε. Σε χαιρετώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Μονάδα πυροβολικού στο Πολύκαστρο. Αν δεν κάνω λάθος, 656. Βγάζαμε ασκήσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ σε ευχαριστώ που κέρδισα την κλήρωση τον Ιούνιο, ρε φίλε, τα γυαλιά. Όχι, ρε φίλε. Μανολόπουλος. Πηγές, καταρχήν. Έλα, ρε. Στο Μανολόπουλο πήγες, λέω. Ναι, ρε, ναι, μου τα έστειλε, έχει καιρό. Τι έγινε. Έτσι, μπράβο. Α, τα έστειλε κιόλας. Αυτά, ρε. Ναι, ρε. Φίλε, δεν υπάρχει. Από τον Ιούνιο μέχρι δεν υπάρχει, φίλε. Μανολόπουλος, δεν υπάρχει. Τι λέει. Καλά, Αντώνη μου, καλά. Δόξα τω Θεώ. Τι να πω, ρε, φίλε. Πάντως, αν κερδίσουμε την Κυριακή, φίλε, για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, να το ξέρεις αυτό.
το λέω από τώρα. Αντώνη μου, κανένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει Οκτώβριο. Έχει τελειώσει, φίλε. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Το πρόγραμμα ισχύει μετά. Μετά έχει κατηγορηθεί. Σε μια φίλε. Οποιαδήποτε νορμάλ χώρα με φυσιολογικούς νόμους, όχι καλά. Με κλέφτες, με ψεύτες, με παράγκες, πιθανόν να το λέγαμε. Για κάποιους να ξέρουν ότι το μείον 3 δεν είναι εφέσιμο. Μόνο τα λεφτά και η. Τελικά δεν ισχύει. Αυτό που υπόθηκε, ότι μόνο δεν είναι εφέσιμο. Και το κλεισμένο είναι εφέσιμο. Αυτό που δέρνουν μέσα, τι έχει κάνει, θέλω να μου πεις. Δηλαδή, έχει κάνει κάτι βαρύ αυτός που τις τρώει στο βάθος. Δεν ξέρω. Α, από πάνω είναι μια βαρά ή τα χαλιά, ρε Κωστέ. Δηλαδή, έλεγε. Χαλιά, φίλε. Εμείς 2018 είμαστε και βαρά ή τα χαλιά, ρε φίλε. Με τη ρακέτα, τενίστρια. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εμείς τα δικά μας τα χαλιά που βάζουμε, βγήκαμε ποτέ να τα τεινάξουμε, Ραντώνη, να ενοχλήσουμε τον κόσμο. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, εγώ να μην σε ενοχλώ. Έγινε. Το δεν θέμα είναι ότι εγώ τους λυπήθηκα, έκλαψα τώρα λέγανε για τους νόμους και για το κυνήγι και μας χορηδεύανε ναι, πραγματικά. Στο Φλεβάρι. Τραγικό. Θεία δίκη, τέλος. Δύο λέξεις λέω. Για αυτό σου λέω ότι φέτος είναι δικό μας. Φέτος αυτή θα φάγει μείον 3, ό,τι πρέπει για τον Άπλα θα πει, παιδιά μας πίσω ναι, τώρα, ναι, ναι. Καλά. Ακριβώς. Του κάτσε κουτί, αν και νομίζω είπε ότι καλύτερα μείον 6 και να σβηστεί το πρόστιμο. Κάτι τέτοιο. Σωστό, που να 70 χιλιάρικα τώρα, σε παρακαλώ. Και κλασικά πήγε για επιθεώρηση στο γήπεδο, όταν κάνουνε κλαρίνα. Ναι. Προχωράει η Αγία Σοφιά, έτσι. Ναι, έγινε. Άλλη. Φιλιά πολλά, φιλιά. Θα περίμενα και από την επίσημη εκκλησία να υπάρξει αντίδραση για το ότι κάποιος και με λεφτά του δημοσίου πάει και φτιάχνει ένα γήπεδο που λέγεται Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά που είναι ένα μνημείο, ένα παντοτινό, ένα μνημείο της πίστης μας, της Ορθοδοξίας. Μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να λέει «Γεια σας, το βάζω το γήπεδο Αγία Σοφιά», να μπαίνει μέσα και να ακούγονται μέσα βρισιές, ας πούμε, να βρίζουν μανάδες ή να λένε «Βουβου Βούλγαροι» μέσα στην Αγία Σοφιά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια απαγόρευση για αυτό το πράγμα. Λέω, ρωτάω ρε παιδί μου εγώ τώρα και το ίδιο θα έλεγα για τον οποιοδήποτε, έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Ή αυτή είναι πιο Άγια Σοφιά από εμάς. Ερωτώ, λέω. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, πάμε στο μεθ επόμενο, πέσαμε. Πέντε, καλημέρα σας. Πάμε στο μεθ επόμενο, πέφτουν, μπλοκάρει το κέντρο, είναι πολλές γραμμές. Ναι. Έλα ρε Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το κούδα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μέθε. Μέθε. Λοιπόν, πολύ Μέθεξη παίζει. Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τελικά ήταν πολύ μακριά αυτή η θεία. Μάλλον από το Βανκούβερ του Καναδά πρέπει να έρχεται, από τον Ατλαντικό. Δεν γίνεται. Τελικά μας ήρθε. Εγώ αυτή τη θεία την πρόσμενα πώς και πώς. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Θεάρα, γιατί... φίλε, και κορμί έχει τρομερό. Στενή μέση, ναι. Μπούστο, πεταχτό ποπό, μπορεί να είναι 45. Εκεί τη φαντάζομαι, ναι, 45, ναι. Αλλά φίλε είναι Τζένιφερ Λόπες. Τζένιφερ Λόπες, φίλε, το μεδούλι, το ρουφάει το μεδούλι. Πώς το λένε, είναι μια γαμάτη θεία, η θεία δίκη. Τι ήταν αυτό που είπες τώρα. Γαμάτη, πηγαίνει στους γάμους. Όχι, πηγαίνει στους γάμους. Εντάξει. Δεν είναι. Λοιπόν, γαμοβάφτιση λέμε, είναι βρισιά η γαμοβάφτιση. Γαμοπίλαφο. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι είναι ένα πιλάφι που... Όχι, γαμοπίλαφο. Κωστή μου, καλά τα λες, αλλά μην φάω εγώ το πρόστιμο, όχι εσύ, γιατί μπορεί... Όχι ρε, αυτός μιλάει την τρώει την πρόστιμούκλα. Μη στεναχωριέσαι. Αυτό και η κοπέλα που κάτσε κοντά όλα τώρα. Ανυποψίαστη, και μην Αναστασία. Θα της πηγαίνει ο καλός της, θα πούμε τέτοιο, ξηρά τροφή στη φυλακή. Άκουσε. Για βατά θα κατέβει κανείς. Για πες, Βασίλη μου. Λοιπόν, εντάξει, να πάω, θα πες όλα. Αλλά θέλω να πω γιατί αυτή τη θεία που τη λένε Δίκη. Οπότε ναι. ήρθε τελικά και με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Πήγα, της έδωσε μια ανθοδέσμη και έχω πάρα πολλούς τέτοιους εδώ πέρα, ανήθικους ανθρώπους. Γιατί για μένα αυτοί ήταν ανήθικοι. Αυτοί που σηκώναν πανό κατά του γάβρου και τα περσινά τα ξέχασαν πολύ εύκολα. Είναι μεγάλη, πώς να σου πω, δικαίωση για τον λαό του ΠΑΟΚ. Τώρα, όσο για το πρόστιμο, θα μείνει απολάστιχα το πούλμαν το οποίο μας έφερε από την Βεσπαλία. Δεν θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε. Λοιπόν, και θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Θα μείνουν και οι εργάτες απλήρωτοι στο εργοτάξιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε, φίλε μου, είναι κακό πράγμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, για το κανάλι του Σαββίδη, θέλω να πω το εξής, παιδιά. Δεν πρέπει να προτρέχουμε σε καμία, ούτε για τον οποιοδήποτε παρουσιαστή, και ο Νικολαίδης, ας είναι όποιος θέλει. Μόνο και μόνο ότι η Νόβα δεν έπαιξε κανένα από τα επεισόδια που γίναν
στην διάρκεια του αγώνα στο ημίχρονο στα... Τίποτα. Στο περιβάλλοντα χώρα δεν έδειξε τίποτα. Τίποτα. Σημαίνει... Μπορούσε να δείχνει Μίκι Μάους ή Μίκι Μάου Καπαμαρού. Και κάντε. Αλλά τα επεισόδια δεν τα δείχνει. Κωστή μου, θα κλείσω, επέτρεψέ μου λίγο. Yeah. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μπορούσε, αν ήταν με τον ΠΑΟΚ, η Νόβα να μας είχε ξεσχίσει. Στην κυριολεξία να μας είχε ξεσχίσει. Αφιερώματα. Λοιπόν, για... Έτσι, μπράβο. Και τα κρατικά κανάλια των Αθηνών δεν παίξαν τίποτα και αναρωτιόταν εδώ πέρα στο χωριό μου τι έγινε και τους έδειγαν εγώ βιντεάκια για να ενημερωθεί ο κόσμος. Κλείνοντας, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Το 0, ναι. Το 0 με το 8, τι έγινε? Έβαλε ζώνη. Έβαλε ζώνη το 0 στη μέση. Είσαι Λεβέντη, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην ασπρόμαυρη κλινική εκεί στο Κυριάκο. Πόσο ήθος έχεις στο Στοκχόλμη. Γεια σου Βαλάνη Δωράκη, γεια, φιλιά, φιλιά, γεια, πάμε, ναι, γεια σας, πέσαμε, έχουμε, ναι, καλημέρα σας, σε σας μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Πάρα πολύ ωραία, μας το λέει με το βλέμμα, σε σας μιλάμε, πέσαμε όλοι μαζί, πάμε, τελευταία, ναι, τρεις, γεια σας, δεν μιλάει κανείς, γιατί δεν μιλάτε. Έπεσε και αυτός. Πάμε στο μεθεπόμενο. Αγκαλιασμένη είναι αυτή η αντάμα. Καλημέρα σας. Ναι. Τρικλοποδιά έβαλες, έριξες τρεις, αδερφέ. Τρεις. Ναι. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Τι έγινε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο λατομείο. Ω, είσαι τρελό αγόρι. Αδερφέ, με την μπουλντόζα έριξες τρεις, τους τρεις προηγούμενους τους έριξες. Τρεις έριξες. Παίρνεις ότι είδα παρά 5 παρά 10 τι ώρα είναι και λέω δεν θα προλάβω. Τέλος. Μην παίρνετε καλά άλλο, πρέπει να μην παίρνετε άλλο τελευταία γραμμή αυτή γιατί πέσαμε κιόλας. Καλά, καλά τους έκανα. Λατομείο... Μακάρι να μπορούσα να ρίξω και τον γάβρο και την κούλα έτσι ακριβώς. Με τον εξκαφέα φίλε, με τον εξκαφέα τους έριξες όλους. Ηλία ρίχτω. Ηλία ρίχτω φίλε. Τέλεια. Και βάζει με το ουίσκι φωτιά στην καπαρτίνα του Σαΐνη. Εμπρός λοιπόν, καλό με ελικόπτερο. Εγώ Κωστή ευχαριστώ που σε ακούω κάθε μέρα και με φτιάχνεις τη διάθεση και αν δεν έχω κερδίσει ποτέ. Αυτό θέλουμε να είμαστε, συνεργείο διάθεσης. Χαλάει διάθεσης, εμείς θα τη φτιάξουμε. Σ' ανεβάζω στην μπάρα και σε φτιάχνω. Αυτό θέλουμε αδερφέ, αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό ζούμε. Αυτό αγοράκι μου. Δεν έχει αγωνιστική Κωστή και περιμένουμε την Κυριακή. Τίποτα φίλε. Μις μπούστο χωρίς βυζί. Είναι από ό,τι μάθαμε έχει περάσει το τραυματισμό του Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Θα είναι στον αγώνα με τον Άρη. Άστο να είμαστε, θέλω να είμαι βέβαιος όταν σας δίνω τέτοιες πληροφορίες. Όπως λέμε ότι ο Μαουρίσιο ένα μήνα, ο Βαρέλα θέλω να είμαστε, ξέρεις, ο Ρασβάν δεν βάζει τον παίχτη αν δεν είναι 100% έτοιμος. Ούτε καν 98 αν είναι, δεν τον βάζει. Θέλει ο παίχτης να... Δεν τον βάζει γιατί δεν θέλει να τον κάψει. Δεν θέλει να διακινδυνέψει, καταρχήν, τις υποτροπές. Ναι, δεν θέλει... να μην πάθει μεγάλη όχι, ζημιά. Δεν και θέλει αυτό να... είναι το... Ακριβώς. Και καλά κάνει για αυτό μένα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μια ομάδα με τέτοιο βάθος, αν είχα όλους όλους 5 παίκτες καλούς, να παίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, είναι άλλο. Τώρα έχω βάθος, πρέπει αυτοί που δεν έχουν ακόμα προσφέρει να μπουν, να αρπάξουν την ευκαιρία. Π.χ. ο Βέρμπλουμ, ήρθε η ώρα του τώρα. Έτσι. Ή ο Χατσερίδης, αν μπει, να δείξει πράγματα. Να δείξει ότι είναι ο παίκτης που είχε 400 συμμετοχές στη Δυναμό Κιέβου, που ήταν βασικός στην εθνική Ουκρανίας και είναι βασικός. Να δείξουν πράγματα, να ενσωματωθούν πλήρως. The balance is very important. Θα είναι τέλει. Σημαντικό να μπει και στο κλίμα και ο Βέρμπλουμ. Πολύ μεγάλη διαφορά. Θα δείξει 100%. Η ομάδα ακόμα πιο μεγάλη. 100%. Τώρα είναι η ώρα του. Όπως είπα και στα σουηδικά, σε άπτα στα σουηδικά. Έχω το lover στα σουηδικά. Κοστίσα να με βάλεις και στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Θύμισε μου λίγο όνομα και τρία τελευταία ψοφία. Ηλία 766. Ηλία ρίχτω. Φιλιά. Φιλιά. Μην παίρνετε. Φιλιά. Μην παίρνετε άλλο. Γεια σας. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού αδερφέ μου. Λοιπόν. Αναστασάκη. Θέλω να μου δώσεις δύο νούμερα. Καλημέρα στην Χούχλια την Άννα. Κοστίζουν μεγάλες στιγμές. Βάλουμε συγκλήρωση για θερμές. Ζουμού σου λέμε Παοκάρε. Βαγιοπούλου Ευτυχία. Ειρήνη Νικολαίδου. Η Κουλούρη Δωροθέα. Ο Γιώργος ο Τίτος. Καλημέρα. Από Νέα Γωνιά θερμές. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος. Κωστή βάλαμε συγκλήρωση. Άντε Παοκάρα με το διπλό στο Χαριλάο. Θα πούμε γι' αυτό μέσα στη βδομάδα.
Λοιπόν, φοβερό σε φίλε, τέλεια δώρα. Να είσαι καλά, Θοδωρή Καραγιάννη. Ο Μάριος Χατζηπαύλου, καλημέρα. Σκουπαμπός, ο Παναγόπλος Ολάκης. Γεια σου, Σοφία μου. Γεια σου, Αντουανέτα. Όχι, ρε φίλε. Αντουανέτα. Καλημέρα. Παοκάρας μου, κλήρωση. Ο Κώστας, γεια σου Χαριστέ Δημήτρη. Γεια σου Άννα, Κωστή, βάλουμε συγκλήρωση μου, σου λέμε. Καλημέρα Κωστάκη, μου σε ακούω κάθε μέρα σε τέλειο υπέροχα τώρα. Γεια σου 441, γράψτε και ονοματεπώνυμο ή παρατσούκλι για να μην λέω 441. Δεν προαυλίζονται οι τέλος πάντων οι φυλακισμένοι για να λέω βγήκε ο 542 ή βγήκε ο 560. Κωστή, καλημέρα, τόσες μέρες χωρίς ΠΑΟΚ έχουμε πάθει κοκομπλόκο, βάλουμε συγκλήρωση. Γεια σου Γιάννη από τους Αμπελόγιους. Γεια σου Κοσμίδη, Κοσμά, καλημέρα Κωστάκη. Σ' όλα τα ζουμουσάκια, δώσε δωράκλες αδελφέ. Ενημέρωσε μας για το Open, τι γίνεται μαζί. Πολλά παοξάκια ο Σαβίδης. Λοιπόν, Χασαπόπουλο, λέει ο Θωμάς. Αυτοί ξέρουν παιδιά, δεν έχω καμία επαφή, καμία πληροφόρηση, τίποτα με το Open. Θέλουμε να δούμε ένα κανάλι που θα ενημερώνει σωστά, που θα λέει την αλήθεια, που θα είναι κόντρα στην προπαγάνδα κατά του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλουμε να δούμε. Γεια σου Ανέστη μου, γεια σου Αμολαδά Γιάννα, καλημέρα Κωστή μου, σου βάλαμε σκληρώσεις. Γεια σου Κώστα Τσερέπη, καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Αυτή η Θεία Δίκη πότε γιορτάζει, βάλαμε και σκληρώσεις, ευχαριστώ. Κέρδισα ένα μάνικο και ένα μπλουζάκι, πότε μπορώ να το πάρω από αύριο, αδερφέ, 8.25. Απλά την καλημέρα μου. Σ' όλα τα παοξάκια, Γιώργος από Εύωσμο για τη σκούπα φίλε βάλαμε. Ο Παναγόπουλος ο Λάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Βερβερής ο Πάνος, ο Πετρόπουλος ο Νίκος. Γεια σου Παπαδοπούλος η Μίνα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βάλαμε σκληρώσεις για θερμές, Κωστή ο Δημητριάδης ο Δημήτρης. Ο Μιλωνάς ο Γιώργος, βάλαμε στην κλήρωση την παοκάρα για τα μυαλά στα κάγκελα. Γεια σου Βερβερή Παναγιώτη. Γεια σου Άννα, γεια σου Σωτηρία Ραμπατζή, ηλεκτρική σκούπα καλημέρα. Γεια σου Λούκι Χαράλαμπε, γεια σου Μανολάκη μου, γεια σου Γιώργο Δερμιτζάκη, γεια σου Σοφία, γεια σου Μαρία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί πήγα, 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Εκεί πήγα έκτη τάξη. Είμαστε συμμαθητές, ήσουν πιο μικρή, πιο μεγάλη, τι. Εκεί, στο λεγόμενο Αδαμίδι, εκεί πήγαμε έκτη. Η εκδρομή μας ήταν στο γήπεδο της Τούμπας ημερήσια. Ή στο Κρυονέρι δεν υπήρχε περιφερειακός. Τότε δεν υπήρχε ούτε καν περιθωριακός, δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα. Όταν πήγαμε έκτη τάξη εμείς, μόνο κάτι καταπέλτες, κάτι δεινόσαυροι. Λοιπόν, οριτσάρα μου, δώσε μου δύο νούμερα. Μου έδωσε νούμερα. Δεν μου έδωσε. Σε ρώτησα. Από το 1 μέχρι το 89 θέλω δύο νούμερα. Το 5, ωραία, το 5 για τη σκούπα και το 70 για τις θερμές. Τέλεια. Τι ωραία τραγουδάκια βάζεις, τι ωραία. Άσε να παίξει. Αλλά σαν τον στίχο το δεν έχει. Ο στίχος είναι συγκλονιστικός. Λοιπόν, στις θερμές πηγαίνει ο Χατζηθεοδόρου Μανώλης. Σε 8.72.69.74, 8.72 ζούμου σου λέμε και κλαίμε. Τι ωραίος που είσαι. Φάρνεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ. Να πας Δευτέρα ως Πέμπτη. Πάω να δώσω και τη σκούπα. Τη σκούπα που θα την κερδίσει αυτό που θα την κερδίσει. Αύριο θα βγάλουμε τον τυχερό γιατί λείπει η γραμματεία μας σήμερα. Λοιπόν. Η σκούπα. Κώστα, καλημέρα. Τόσες μέρες χωρίς ΠΑΟΚ έχουμε πάθει κοκομπλόκο. Βάλεμε σκληρώσεις. Γιάννης Αμπελόκηπη. 6948 σε 605. Γιάννη από το Αμπελογκάρντεν κερδίζεις The Scoop. Από την Boss. Αύριο θα βγεις και αέρα. Άμα προλάβεις και μας πάρεις να βγεις αέρα τώρα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Έχουμε μπει ήδη στην επόμενη εκπομπή. Θα σε πάρουμε αύριο τηλέφωνο για να ακουστεί και στον αέρα. Μεγάλο δώρο από την ηλεκτρονέτα Παπουκίδης Νικολαίδης. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Εκεί μπαίνετε. paokoto.gr. 211-93-55. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια για τη μηχανή σας. Σε εξαιρετικές τιμές. Με απόλυτα φερέγγιους ανθρώπους. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε. Δημιουργούν πακέτα ειδικά για σας. Εξαιρετικά άνθρωποι φερέγγι φυσικά. Εννοείται. Η υποστήριξη ενσούρας brokers. Και βέβαια λαδόκολα από το κορδελιό στο Καρμάκιο. Ακούστε με. Όταν πάτε εκεί και φάτε, θα με θυμηθείτε. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Και παντσέτα, και τα μπιφτεκάκια του, και το σουβλάκι του, το χοιρινό, και τα καπνιστά του, και οι γλυκάρες του μετά. 705-750 τη λιβεριά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πικραχία. Με ευχαριστώ και την Αναστασία που στάθηκε σήμερα. Καριάτιδα πάνω από την κονσόλα. Bye, 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 bye.